Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλωσορίσατε στην τελευταία εκπομπή για την τηλεοπτική περίοδο του 2023 των αντιθέσεων. Απόψε και λίγα 24 ώρα πριν αποχαιρετήσουμε το 2023 και προϋπαντήσουμε το 2024, δεν θα κάνουμε ακριβώς ανασκόπηση. Άλλωστε το 2023 είναι μια χρονιά που κλείνει με πάρα πολλά περίεργα, όχι επειδή οι ρυθμοί άλλαξαν. Τα γεγονότα εξακολουθούν να είναι καταιγιστικά. Η αβεβαιότητα, θα έλεγε κανείς, ότι είναι παρούσα στα πάντα. Συνεχίζεται μια πορεία μετάβασης με πολλά ερωτηματικά ως προς το πού, είτε στη γεωπολιτική, είτε στην κοινωνία, είτε στην οικονομία, είτε στην πολιτική, είτε στην τεχνολογία, είτε και στην τέχνη ακόμη. Με λίγα λόγια, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε όλες τις χώρες αισθάνεται αυτή τη στιγμή ότι πάει και όπου βγει, χωρίς εναλλακτικές, με πρωτοβουλία κυρίως από τα κέντρα ισχύως, οικονομικά ή πολιτικά, που όμως και αυτά αποδεικνύεται τουλάχιστον σε δύο κρίσιμες σκαμπές μες το 2023, τις εξελίξεις στην Ουκρανία και το σφαγείο στη Λωρίδα της Γάζας, ότι και αυτά τα κέντρα ισχύως που έχουν την πρωτοβουλία δεν ελέγχουν την πορεία αυτής της μετάβασης στην αβεβαιότητα. Γι' αυτό και όχι μόνο θα συζητήσουμε απόψε με έναν εκλεκτό φιλοξενούμενο, ο οποίος από το Παρίσι βρέθηκε στο Ηράκλειο. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι, είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, εικαστικός, συγγραφέας, πάλε ποτέ συντάκτης σε μία από τις εμβληματικές εφημερίδες του ευρωπαϊκού χώρου στη Γαλλία, τη Λιμπερασιόν. Κύριε Δαβέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα ξαναλέμε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας και χαίρομαι για το συμβολισμό της βραδιάς, γιατί νομίζω ότι είναι συμβολική η βραδιά. Έχει ένα πολύ δυνατό συμβολισμό ως προς το τέλος της χρονιάς και την αρχή της επόμενης. Με έναν Δημοσθένη το τέλος της χρονιάς, τουλάχιστον στις αντιθέσεις. Κοιτάξτε, το Δημοσθένης, εγώ θα το πάρω λίγο έτσι συμβολικά, μια και μιλάμε για συμβολισμούς. Μην ξεχνάτε ότι ο Δημοσθένης ήταν κάποιος ο οποίος δεν μπορούσε να αρθρώσει λόγο. Και σύμφωνα με τη μυθολογία, μάλλον μυθολογία, την ιστορία περισσότερο. Και έβαλε πέτρες στο στόμα, πετραδάκια, για να μπορέσει να μιλήσει. Τελικά, ο Δημοσθένης έγινε μεγάλος ρήτορας. Μήπως έχουμε ανάγκη σημερινή εποχή από ένα νέο αφήγημα? Μήπως αυτό το νέο αφήγημα είναι περισσότερο η άρθρωση ενός νέου πολιτικού, αισθητικού, δημιουργικού λόγου? Γιατί αυτά τα στοιχεία τείνουν να εξαλείψουν τελείως. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θέτει ο Δημοσθένης, μια και το βάζεται έτσι. Πείτε μου σας παρακαλώ, το 2023 ποιο πιστεύετε ότι είναι το αποτύπωμά του? Τι αφήνει σε σας? Έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο μια περίεργη χρονιά. Θεωρώ ότι μεταβαίνουμε σε κάτι που δεν το γνωρίζουμε, πάμε ως κοινωνίες. Αλλά όπως είπα και εισαγωγικά, αυτοί που φαίνεται να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, τα ισχυρά κέντρα, υπερεθνικά κέντρα, πολιτικά, οικονομικά, κυρίως οικονομικά, ενώ έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, μάλλον και αυτά για τη μετάβαση δεν μπορούν να την ελέγξουν, τουλάχιστον ακόμη. Άρα θα έλεγε κανείς ότι είναι μια ολόγινη μετάβαση. Μου άρεσε, το διάβασα κάπου. Ναι, θα έλεγα καταρχήν ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου τα δύο στρατόπεδα, τα οποία θα σας τα αναφέρω τώρα αμέσως, βρίσκονται σε μια οξύτατη αντιπαράθεση. Αν τα λέγαμε ο διχασμένος κόσμος, ο κόσμος είναι κομμένος στα δύο. Έχουμε δηλαδή, απ' τη μία έχουμε μια προσπάθεια αναζήτησης νέου νοήματος, έχουμε δηλαδή την προσπάθεια ανανοηματοδότησης του κόσμου και απ' την άλλη μεριά την προσπάθεια απονοηματοδότησης του κόσμου. Δηλαδή, βλέπουμε η πολιτική, το τέλος της πολιτικής. Η τέχνη, το τέλος της τέχνης. Η οικονομία, το τέλος της οικονομίας. Απ' την άλλη πλευρά τι έχουμε? Έχουμε τις αγορές οι οποίες αναλαμβάνουν να λειτουργήσουν, οι αγορές να βάσουν την τέχνη, οι αγορές να δώσουν την πολιτική, οι αγορές να δώσουν το στοιχείο της οικολογίας, της οικονομίας, όλα αυτά τα στοιχεία. Άρα χωρίζουμε, θα έλεγα γεωπολιτικά, ότι χωρίζουμε, αλλά και αισθητικά, χωρίζουμε σε δύο μεγάλες ζώνες, στο μεγάλο νότο και στο μεγάλο βορρά. Ο μεγάλος βορράς προσπαθεί να επιβληθεί, να πάρει τα ηνία στο μεγάλο νότο και ο μεγάλος νότος αντιστέκεται. Πώς προσπαθεί ο μεγάλος βορράς? Μέσω της οικονομίας και μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Η προσπάθεια βίαιης εισόδου της ψηφιακής ζωής, με τα καλά που μπορεί να έχει,
αλλά και με τόσα άλλα ερωτήματα και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει, είναι ένα στοιχείο το οποίο δημιουργεί μια τεράστια σύγκρουση ανάμεσα στον τεχνητό νου και το συναίσθημα. Ανάμεσα σε αυτό το οποίο λέμε λογισμικό, το οποίο σίγουρα δεν είναι λόγος, και σε αυτό το οποίο λέμε συναισθηματικό. Ενώ θα πρέπει να υπάρξει μια σύνδεση των δύο, μια γέφυρα των δύο, αυτά τα δύο βρίσκονται σε μια μεγάλη αντιπαράθεση και σε μεγάλη απόσταση το ένα με το άλλο. Άρα έχουμε μια τέχνη η οποία προσπαθεί να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την τέχνη, διότι η ψηφιακή τέχνη έρχεται με επιθετικό τρόπο απέναντι στην παραδοσιακή τέχνη. Έχουμε μια οικονομία η οποία προσπαθεί να σώσει την παραδοσιακή οικονομία απέναντι στη νέα ψηφιακή οικονομία. Και έχουμε και μια πολιτική η οποία, όπως μπορεί, προσπαθεί και αγωνίζεται πολιτικά τη στιγμή που η ψηφιακή πολιτική και οι αποφάσεις από τα μεγάλα κέντρα, τα οποία είναι εκτός της πραγματικότητας, είναι παντοδύναμα. Και αυτό και έχουμε στη Γαλλία αυτά που βλέπετε, στο Ισραήλ αυτά που βλέπετε, έχουν σχέση όλα αυτά, στην Ουκρανία αυτά που βλέπετε, γιατί είναι μεν κάποια γεγονότα. Πίσω από αυτά κρύβεται όμως αυτή η σύγκρουση, κατά την ταπεινή μου άποψη, που σας αναφέρω. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αναφέρεστε και σωστά σε μια νέα εποχή τεχνολογικής επανάστασης, όπως τη λένε κάποιοι, τεχνολογικής έκρηξης με ρυθμούς, εάν τα προηγούμενα 3 χρόνια ζήσαμε, θα έλεγε κανείς, μια πρόβα τζενεράλε με όχημα την πανδημία, υπαρκτό γεγονός, και τα θέματα δημόσιας υγείας, όπου όμως μπήκαμε στη σφαίρα νέων αντιλήψεων. Εργασία εξ αποστάσεως, έλεγχος εξ αποστάσεως, γενικοί κανόνες που να αφορούν ακόμη και ατομικού πυρήνα δικαιώματα. Το 23 είναι μία χρονιά που αρχίζει και γίνεται μία κριτική. Η κριτική λέει ότι η επιστήμη είναι επιστήμη και με βάση αυτή πάει μπροστά η ανθρωπότητα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό η επιστημονοσύνη. Και ρωτάω, μήπως και στην ιστορία της τεχνολογικής επανάστασης, αντί να μιλάει η επιστήμη, μιλάει η επιστημονοσύνη? Δηλαδή ακούω περίπου ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι η απάντηση για όλα. Κοιτάξτε, ο Νίτσε... Αυτό δεν είναι επιστήμη, είναι επιστημονοσύνη, ναι. Έτσι, άμα λες ότι απαντάει σε όλα. Προφανώς. Ο Νίτσε είχε κάνει κριτική στην επιστήμη, λέγοντας ότι η επιστήμη πάει να γίνει νέα μορφή θεολογίας. Έχω την εντύπωση ότι ζούμε αυτή την τεχνολογία ως μια νέα μορφή θεολογίας. Ζούμε την περίοδο της τεχνοθεολογίας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι ενώ μπορούμε τεχνικά να βρούμε λύσεις σε πάρα πολλά πρακτικά ζητήματα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε ζητήματα ιατρικής, αθλητισμού και ούτω καθεξής, αυτό δεν φτάνει. Αυτοί που κυριαρχούν πάνω στην τεχνολογία, γιατί εκεί γίνεται η μάχη πλέον, στο ποιος θα κυριαρχήσει πάνω στην τεχνολογία, άρα μοιραία και στη λειτουργία της τεχνολογίας, αυτοί λοιπόν προσπαθούν να το επιβάλλουν ως μία μορφή διάλυσης του κοινωνικού σώματος. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το κοινωνικό σώμα, λόγω αυτής της τεχνολογικής υπεροπλίας, οδηγείται σε μία μορφή σταδιακής αποσύνθεσης. Άρα οι άνθρωποι ουσιαστικά δεν μπορούν να συνυπάρξουν ως μέλη ενός κοινωνικού σώματος. Υπάρχουν ως οπτασίες μίας τεχνολογικής ζωής. Είναι digital υπάρξεις, έχουμε γίνει σε αυτή τη μορφή. Ως τεχνοϋπάρξεις, ψηφιακές υπάρξεις, σε όλα τα επίπεδα. Στην τέχνη, στον έρωτα, στη φιλία, στα πάντα. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, εάν συνεχιστεί έτσι, πού θα οδηγήσει. Εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας, υπέρ της ψηφιακής ζωής, αλλά με μία προϋπόθεση, ότι θα βρίσκονται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Δεν θα κάνουμε την τεχνολογία το άριστο, το οποίο ονειρεύτηκαν πάντοτε οι άνθρωποι και το οποίο δεν μπορούν να κατακτήσουν. Αυτή τη στιγμή η τεχνολογία έρχεται να παίξει το ρόλο του άριστου. Είναι το είδωλο του άριστου στους ανθρώπους. Ξέρετε, ιδίως στην καρδιά της Ευρώπης, δηλαδή και στο Παρίσι και στο Βερολίνο, αλλά και σε κάποια αμερικανικά πανεπιστήμια, έχει ανοίξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που η αλήθεια είναι στην Ελλάδα ακόμη είναι σε εμβριακή μορφή, ότι αυτή η τεχνολογική επανάσταση και η τεχνητή νοημοσύνη έχει ανοίξει σε αυτές τις πηγές ισχύως, που είναι ολίγοι, την όρεξη και για άλλους σχεδιασμούς. Δηλαδή, για μια γενική διεύθυνση μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού όλων των κοινωνιών. Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό? Δεν είναι δυστοπία?
Είναι δυστοπία. Δηλαδή, ένα μοντέλο αλγόριθμων θα καθορίσει την κίνηση των κοινωνιών. Εκεί πάει το θέμα. Εκεί οδηγείται. Με ποια λογική? Με τη λογική ότι προσπαθούν να φτιάξουν ένα υπερλογισμικό. Αυτό το υπερλογισμικό θα είναι η υπερκυβέρνηση. Αυτή η υπερκυβέρνηση θα μπορέσει έτσι με αυτόν τον τρόπο να παίρνει αποφάσεις. Γι' αυτό μίλησα πριν για κατάργηση της πολιτικής, για κατάργηση της τέχνης, για κατάργηση. Διότι αυτή η υπερκυβέρνηση έχει άμεση σχέση με τις αγορές. Ελέγχει την οικονομία, ελέγχει τα πάντα. Άρα, το τι θα ονομάζεται πλέον πολιτική πράξη και το ποιος θα αποφασίζει δεν εξαρτάται από την πολιτική, δεν εξαρτάται από τους πολιτικούς, εξαρτάται από αυτή την υπερκυβέρνηση, την εξωσυστηματική κυβέρνηση, εκτός των θεσμών, πέρα από τους θεσμούς. Έτσι, το ίδιο και στην τέχνη, το ίδιο στην οικολογία, το ίδιο σε όλα αυτά τα ζητήματα της καθημερινής ζωής. Άρα, θα μου πείτε, μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό που λέμε αφορά το δυτικό κόσμο. Δεν αφορά όμως το μεγάλο νότο. Προσοχή. Δηλαδή, η εμπειρία μου από την Κίνα λέει ότι οι Κινέζοι συμμετέχουν στο παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης, συμμετέχουν στο παιχνίδι της τεχνολογίας, αλλά στην εσωτερική του ζωή διατηρούν τις κινέζικες παραδόσεις. Βλέπουμε τη Ρωσία, βλέπουμε δηλαδή την Ινδία. Βλέπουμε δηλαδή μια ζωή από ένα σύνολο άλλων χωρών, τα οποία αρνούνται να μπουν σε αυτή τη λογική, υιοθετούν την τεχνολογία ως εργαλείο διαχείρισης, αλλά αρνούνται να γίνουν οι ίδιοι ψηφιακά όντα, θέλοντας να διατηρήσουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ψηφιακή και στη φυσική ζωή. Εκεί γίνεται η μάχη αυτή τη στιγμή. Και αυτό το πράγμα είναι που είναι και το αίρισμα της μεγάλης ρήξης. Άρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε αν το 24 έχει προοπτική να είναι καλύτερο από το 23. Καταρχάς, φαίνεται ότι κουβαλά αυτό που έχει σπείρει το 23 και είναι η μετάβαση στην αβεβαιότητα, ίσως με πιο γρήγορους ρυθμούς. Θα συνεχιστεί στην πολιτική, εγώ το βλέπω στη Γαλλία, θα συνεχιστεί στην τέχνη. Χάνουμε, κοιτάξτε, ο Παρμενίδης είναι αυτός ο οποίος πρώτος μας μίλησε ότι μας έδωσε την έννοια του νοήματος. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι άνθρωποι που αναζητούν νόημα έχουν απέναντί τους αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν στο νόημα και πιστεύουν μόνο στην τεχνική λειτουργία και στην εξουσία, στη δύναμη. Ανάμεσα λοιπόν στην τεχνική δύναμη και στην αναζήτηση νοήματος, έχουμε δύο μεγάλες σχολές, τεράστιες σχολές. Αυτές οι σχολές, αυτοί οι τρόποι σκέψης, δεν έχουν ξεπεράσει ο ένας να επιβληθεί του άλλου. Βρισκόμαστε σε μεγάλη ρήξη. Το βλέπουμε, θα σας πω αργότερα, θα δείτε, το βλέπουμε στην πολιτική στη Γαλλία, το βλέπουμε στην πολιτική στη Ρωσία, στην Κίνα, σε όλα αυτά τα πράγματα που γίνεται. Δεν είναι μια απλή υπόθεση η μετάβαση. Διότι αυτή η μετάβαση έχει στοιχεία ριζοσπαστικά. Δηλαδή, μεταβαίνεις και αφού μεταβαίνεις, μεταβαίνεις συνολικά. Είναι μια total, μια ολική σκέψη. Ο τεχνητός, ο ψηφιακός άνθρωπος διεκδικεί να γίνει ένας ψηφιακός άνθρωπος, ένα ψηφιακό «on». Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Θα δημιουργήσουμε μια ψηφιακή οντολογία, άρα τα ψηφιακά όντα θα μπορούν να είναι και φιλοσοφικές υπάρξεις. Θα έχουμε μια υπαρξιακή ζωή τέτοια. Από το βλέπω άλλη, δύσκολο. Από την άλλη, θα σας έλεγε κάποιος ότι αυτή η έκρηξη της τεχνολογίας θα μπορούσε να απελευθερώσει τις κοινωνίες. Δηλαδή, αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε χρήσεις φέρνει τις κοινότητες των ανθρώπων, όσο μακριά και αν είναι, πολύ κοντά, με ένα πάτημα ενός κουμπιού. Άρα, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τεχνολογικά σε πιο δημοκρατική, άμεσο δημοκρατική βάση κοινωνίες, ή επειδή δεν κάνουν αυτές το κουμάντο, αυτό δεν πρόκειται να γίνει? Αυτό είναι η πρώτη εικόνα, η πρώτη ανάγνωση, η οποία είναι και αυτή η οποία μπορεί να είναι ως πρώτη ανάγνωση γοητευτική. Δηλαδή, ο εκδημοκρατισμός της επικοινωνίας και της κοινωνίας κτλ. Αλλά αν δούμε τα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι τη μεγάλη γνώση, την ψηφιακή γνώση, την έχουν κάποιες ελίτ. Αυτές αποφασίζουν την εξέλιξη, αυτές αποφασίζουν για οτιδήποτε θα ακολουθήσει. Άρα, μήπως αυτό το οποίο αναφέρατε τελικά οδηγεί στη δημιουργία μιας λογισμικής ελίτ, μιας ψηφιακής ελίτ, η οποία θα διεκδικεί τα πάντα και όλοι οι άλλοι θα είναι, ας το πούμε, η ψηφιακή μεσαία τάξη και η προλεταριακή ψηφιακή ζωή? Αυτός είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή, εγώ το βλέπω στις σπουδές, το βλέπω στην τέχνη,
δημιουργείται, παράδειγμα, υπάρχουν στην τέχνη 4 γκαλερί, 5 γκαλερί, όχι παραπάνω, οι οποίες κατέχουν όλο το παγκόσμιο κεφάλαιο. Πριν δεν υπήρχαν, υπήρχαν περισσότερες. Τώρα υπάρχουν 4-5. Και όλες οι άλλες μικροβολεύονται. Το βλέπουμε στην πολιτική. Κάποτε είχαμε πολιτική. Η Ευρώπη είχε πολιτικούς ηγέτες. Δεν υπάρχουν πλέον οι πολιτικοί με τη μορφή τη γνωστή. Έρχονται οι αποφάσεις από άλλα κέντρα. Και ο κόσμος χωρίζεται στα δύο. Είτε μας ακολουθείτε και είστε μαζί μας, είτε διαφωνείτε και είστε εναντίον μας. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι, άντε, είμαι μαζί σας, αλλά δώσ' μου και το δικαίωμα να επιλέξω. Αυτή η γραμμή του De Gaulle που ξέραμε όλοι, δεν υπάρχει πλέον. Στο τέλος του χρόνου έρχεται με ένα νέο βιβλίο, το οποίο η εκπομπή αγαπάει τα βιβλία, το ξέρετε αυτό. Είναι από τις εκδόσεις Νίκας, είναι το τέλος της αισθητικής, είναι με ερωτηματικό. Τεχνομηδενισμός και σύγχρονη τέχνη. Είναι ένα βιβλίο που όποιος το δει σε μία προθήκη θα σκεφτεί ότι είναι ένα εξειδικευμένο, αφορά την τέχνη και την αισθητική. Όταν όμως το διαβάσει, θα αντιληφθεί ότι εκφεύγει των στενών όριων, που δεν έχει στενά όρια η τέχνη, αλλά εν πάση περιπτώσει τεχνικά. Πείτε μου καταρχάς, λέτε το τέλος της αισθητικής, με ερωτηματικό. Θα σας πει κάποιος έτσι ευλόγως. Καλά, έχει τέλος η αισθητική, τελειώνει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η αισθητική, πάνω απ' όλα, με βάση τα στοιχεία που αναφέραμε πιο πριν, γεννήθηκε ως ανθρώπινη εμπειρία. Ως βίωμα, ανθρώπινο βίωμα, μέσα σε αυτό το είναι του κόσμου. Μέσα στην καθημερινότητα της ζωής. Με βάση την τεχνική, σήμερα, αυτή η έννοια της ψηφιακής ζωής πάει να αντικαταστήσει την εμπειρική ζωή. Άρα λοιπόν η αισθητική όπως την ξέραμε πάει προς το τέλος της. Αλλάζει. Πάει να δημιουργηθεί, αν θέλετε να είμαστε πιο αισιόδοξοι, μια άλλου είδους, μια άλλη μορφής αισθητική. Επίσης μιλάω για τεχνομηδενισμό. Η τέχνη οδηγείται στο μηδενισμό. Σε όλες τις μορφές. Γιατί με αυτά τα GPT και όλα αυτά που έρχονται, δημιουργούνται ψευδαισθήσεις ότι θα μπορεί κάποιο ένα μηχάνημα να γράψει ποίηση, ένα μηχάνημα να γράψει να κάνει ένα ζωγραφικό έργο, ένα μηχάνημα να γράψει ένα μυθιστόρημα και ούτω καθεξής. Άρα, ποια αισθητική. Αισθητική σημαίνει εμπειρία. Από το αισθάνομαι το λέει, ναι, ίδια η λέξη. Θα σας πει κάποιος είναι η σύγχρονη μορφή τέχνης. Αυτό πρέπει. Αν και βεβαίως πρέπει να πω, με προλάβατε εδώ, οι New York Times ήδη κάναν μηνύσεις στους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς ότι τους υφάρπαξαν υλικό, το έβαλαν στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και έδινε απαντήσεις μέσα από υλικό το New York Times. Θα δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Παρ' όλα αυτά, θα σας πει κάποιος, είναι σύγχρονη μορφή τέχνης. Δεν είναι? Τότε, κοιτάξτε, μπορεί να είναι. Αν θέλουμε να το βαφτίσουμε σαν σύγχρονη μορφή τέχνης, ναι. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο ερώτημα μένει πάντα, αυτή η τέχνη αναζητεί ένα νόημα? Γιατί η τέχνη, προσέξτε, η τέχνη. Στον Κρατήλο μας λέει ο Πλάτωνας ότι ο όρος τέχνη προέρχεται από το έχνη, αυτό που έχει νου. Και ο Παρμενίδης μας λέει, και δεν θέλω να κάνω το δάσκαλο εδώ, να πω απλά δύο βάσεις απλές που τις καταλαβαίνει ο κόσμος. Άρα η τέχνη έχει κάτι που έχει νου. Και εφόσον έχει νου, λέει ο Παρμενίδης, αυτό είναι και το είναι μας. Από το είναι μας, από το νοήν, δημιουργείται το νόημα. Άρα η ζωή μας, χωρίς νόημα, δεν είναι ζωή. Με αυτή τη λογική λοιπόν, σίγουρα μπορεί να ονομάσουμε τέχνη και την ψηφιακή τέχνη. Γιατί όχι. Και τα NFT είναι τέχνη. Δεν είναι όμως η τέχνη με τον τρόπο που την ξέραμε. Δεν είναι η αισθητική με τον τρόπο που την ξέραμε. Απλά έχουμε μία χρήση των ουσιαστικών όρων σε μία άλλη ζωή. Τι σημαίνει τεχνομηδενισμός? Σημαίνει ότι η τέχνη οδηγείται στο μηδενισμό. Οδηγείται στο τέλος της τέχνης. Το τέλος της τέχνης σημαίνει το τέλος της αισθητικής εμπειρίας της τέχνης. Η τέχνη πλέον έχει να κάνει με αυτά τα οποία οδηγούν την τεχνολογία, την ψηφιακή ζωή. Ένα απλό παράδειγμα. Βλέπετε ένα πίνακα. Ένας πίνακας ζωγραφικής. Έρχεται κάποιος, παίρνει μια φωτογραφία του πίνακα, την ψηφιοποιεί, την περνάει μετά ως NFT, δηλαδή παίρνει ένα κωδικό και τι πουλιέται? Πουλιέται το αντίγραφο του γνήσιου. Η τέχνη είχε πάντοτε σχέση με το γνήσιο. Όχι μόνο το γνήσιο της υπογραφής, αλλά με το γνήσιο των χρωμάτων, της φυσικής ζωής. Δεν υπάρχει πια η έννοια του γνήσιου μέσα στην ψηφιακή ζωή. Υπάρχει απλώς το κωδικά γνήσιο, ο γνήσιος κώδικας, πέστε το έτσι.
Από εκεί και πέρα ο ίδιος αυτός ο κώδικας μπορεί να το μεταπουλήσει το έργο, να το μεταπουλήσει. Στο τέλος, δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Α, θα σας ανήκει πει κάποιος, σε κώδικες. Θα σας πει κάποιος αυτός ο κώδικας, μήπως είναι η νέα γνησιότητα. Και τι γνησιότητα. Ενδεχομένως. Και τι γνησιότητα είναι αυτή. Ενδεχομένως. Εγώ δεν λέω όχι. Όμως δεν είναι αυτά τα οποία ξέραμε με βάση τη γλώσσα, την ιστορική που έχουμε αναπτύξει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα η γλώσσα μιλούσε για αισθητική, από το ρήμα αισθάνομαι, όρος που δημιουργήθηκε το 18ο αιώνα από τον Baumgarten, τον Γερμανό, είχε να κάνει με την αισθητική εμπειρία, με αυτό που ζούμε τώρα, όλα αυτά είναι λογισμικά και θα έλεγα έξυπνα, συσσαγωγικά ή αλλιώς εξυπνάδες. Παιχνιδάκια, εξυπνάδες, κάνε και αυτό, κάνε και τ' άλλο, κάνε και τ' άλλο. Άρα ουσιαστικά έχουμε παραδώσει την ψυχή μας, έχουμε παραδώσει το μυαλό μας, το είναι μας, στο άριστο της τεχνικής. Στην άριστη λειτουργία της τεχνικής. Και εκεί είναι η μάχη σήμερα. Θα αφήσουμε την τεχνική να μας αντικαταστήσει ή θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την τεχνική, να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες της τεχνικής χωρίς να χάσουμε την ψυχή μας. Αυτό είναι μια μεγάλη μάχη. Αυτή δεν έχει τελειώσει. Το 24 θα συνεχιστεί. Για πείτε μου σας παρακαλώ, για σας πώς ορίζεται σήμερα η σύγχρονη τέχνη. Η σύγχρονη τέχνη χωρίζεται σε δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι αυτός της ανανοηματοδότησης. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη ζωγραφική, δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την γλυπτική. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να πιάνουν την ύλη, να έχουν την επαφή με την ύλη, να προσπαθούν να φτιάξουν μορφές και ούτω καθεξής. Ακόμη και με νέα μέσα, χρησιμοποιώντας νέα μέσα, φωτογραφικά υλικά κτλ. Αλλά αναζητούν το νόημα το οποίο προέρχεται από τη σχέση του δημιουργού, του καλλιτέχνη, με τα υλικά. Διότι ξέρετε, δουλεύοντας τα υλικά και δουλεύοντας τα υλικά τα οποία είναι φυσικά ή μη φυσικά, ουσιαστικά αναγνωρίζει τον εαυτό σου. Η τέχνη δεν είναι τίποτα άλλο. Ένας καθρέφτης του εαυτού σου. Μαθαίνεις τον εαυτό σου. Και αν είναι καλός καθρέφτης, εκεί καθρεφτίζονται και οι άλλοι. Και από την άλλη μεριά έχουμε αυτό που ονομάζουμε απονοηματοδότηση. Τι είναι η απονοηματοδότηση? Είναι όλα αυτά η τέχνη των βιομηχανικών προϊόντων. Η τέχνη των εξυπνάκηδων, που λέω εγώ καμιά φορά. Χωρίς να θέλω όμως να αρνηθώ τους πάντες. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, όπως ξέρω εγώ, ο Γιώσεφ Μπόις και ούτω καθεξής, που δεν έκαναν παραδοσιακή ζωγραφική, αλλά δούλεψαν τα υλικά με τα χέρια τους. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι όπως ο Τζεφ Κούντς, ο οποίος παραγγέλνει τα έργα, όπως ο Ντάμιον Χίρστ, οι οποίοι τους έχουν στα ύψη αυτή τη στιγμή και οι οποίοι είναι έξυπνοι άνθρωποι, καλλιεργημένοι, αλλά δημιουργώντας ένα είδος νέο pop, τι έκαναν? Έφτιαξαν έργα τα οποία παράγονται μόνο με ένα βιομηχανικό τρόπο. Πάνε, δίνουν ένα σχέδιο ή μια μορφή και σου λέει φτιάξτε μου. Και μετά αυτό πουλιέται σε υψηλά ποσά, κάτι εκατομμύρια, γιατί? Επανερχόμαστε σε αυτό που σας είπα από την αρχή. Γιατί οι αγορές αποφασίζουν για το τι είναι τέχνη και το τι είναι, δεν είναι τέχνη. Αλλά αυτή η τέχνη δεν έχει πια νόημα. Mm. Είναι μια τέχνη η οποία είναι λειτουργική, είναι αισθησιακή ίσως, σε βαθμό μόνο της εξωτερικότητα των αισθήσεων και όχι το βάθος του αισθάνομαι, αλλά είναι μια τέχνη η οποία λειτουργεί με μηχανικό, τεχνικό τρόπο. Άρα, αυτές είναι οι δύο μεγάλες τάσεις. Είπατε μια χρυσή φράση. Οι αγορές αποφασίζουν για την τέχνη. Μα οι αγορές, θα σας πει κάποιος σήμερα, αποφασίζουν για την οικονομία, για την πολιτική, για την κοινωνία, για την γεωπολιτική. Για τα πάντα. Άρα, το τέλος της αισθητικής, που υπάρχει ως ερωτηματικό βεβαίως, και το τέλος της τέχνης έτσι όπως την ξέρουμε, μπορεί να είναι και το τέλος της πολιτικής, το τέλος της γεωπολιτικής. Βεβαίως. Της γεωπολιτικής όχι. Γιατί η γεωπολιτική μπορεί να μην είναι γεωπολιτική με την παλιά μορφή. Αλλά ο ψηφιακός τρόπος ζωής εισάγει κιόλας ένα νέο τρόπο γεωπολιτικής, το οποίο είναι καθαρά η δύναμη. Δεν είναι μόνο το συμφέρον. Κάποτε ήταν το συμφέρον. Τώρα είναι και η δύναμη. Όλη αυτή η νέα ψηφιακή τεχνολογία, μην νομίζετε ότι χρησιμοποιείται για να κάνουμε μόνο καλά τους ανθρώπους στην ιατρική ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού στην τέχνη κτλ. Χρησιμοποιείται για στους πολέμους να φτιάξουν βόμβες και να πάνε να σκοτώσουν και να τεινάξουν τον αέρα τις άλλες χώρες. Άρα λοιπόν η ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται για μια νέα μορφή γεωπολιτικής, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι η δύναμη. Δηλαδή με απλά λόγια καθημερινά, ποιος είναι ο πιο τσαμπουκάς. Εγώ είμαι πιο τσαμπουκάς, εγώ είμαι πιο δυνατός, θα σου σπάσω τη μούρη και τελείωσες. Τώρα αυτό βέβαια δεν είναι πολιτική. Γι' αυτό μιλάω για το τέλος της πολιτικής, για το τέλος της τέχνης. Η πολιτική, όπως μας την δίδαξε ο Αριστοτέλης,
Έχει να κάνει με τον πολίτη, με τον πολιτισμό, με την πόλη. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Και η πολιτική έχει να κάνει επίσης με την τέχνη. Λέει στα Ηθικά Νικομάχια ο Αριστοτέλης, η πολιτική είναι η ψήση των τεχνών. Είναι τέχνη η πολιτική. Γι' αυτό και τα βάζω μαζί. Άρα, σημερινή εποχή, πού οδηγούμαστε? Στο τέλος όλου αυτού του κόσμου, όλης αυτής της παραδοσιακής γλώσσας, η οποία είχε σχέση με την εμπειρία της φύσης. Τελειώνει αυτός ο κόσμος. Στο δυτικό ημισφαίριο. Στο άλλο ημισφαίριο, στο μεγάλο νότο, γεωπολιτικά, στο μεγάλο νότο, υπάρχουν αντιστάσεις. Εγώ, προσοχή για να ξεκαθαρίσω, δεν προσπαθώ να σας πω ότι είναι καλό και κακό. Κάνω ανάλυση. Μην παραξηγηθώ εδώ πέρα, το ξαναλέω, γιατί αν μιλούσα στη Γαλλία δεν θα παραξηγιόμουν, αλλά στην Ελλάδα πολλές φορές παραξηγέσαι. Και επειδή δεν θέλω να έχω παραξηγήσει, έχω μάθει πια το παραμύθι εδώ, το ξεκαθαρίζω. Κάνω ανάλυση, ψυχρή ανάλυση, με βάση την εμπειρία μου στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, έχουμε τον Μεγάλο Βορρά, ο οποίος είναι ο δυτικός κόσμος και ο οποίος πάει να κυριαρχήσει με τα δικά του μέσα της ψηφιακής δύναμης, και απ' την άλλη έχουμε τον Μεγάλο Νότο, ο οποίος ακόμη δεν θέλει να εγκαταλείψει την έννοια του νοήματος και ο οποίος αντιστέκεται στο Μεγάλο Βορρά, προσπαθώντας να υποκλέψει ή να διαχειριστεί την τεχνολογική ψηφιακή εμπειρία, αλλά διατηρώντας πάντα αυτό που ονομάζουμε ταυτότητα. Αυτός ο κόσμος περιγράφεται όμως, θα σας πει κάποιος, έχει ένα όπλο αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Είναι οι σπάνιες γαίες. Το 90% είναι στα χέρια του Νότου, όπως τον περιγράφετε εσείς σχηματικά και συμβολικά. Κατά συνέπεια, στο παιχνίδι των αγωγών που αυτή τη στιγμή φαίνεται το πάνω χέρι έχει ο Βορράς, σταδιακά το κερδίζει ο Νότος. Μήπως ολοκληρωτικά όλη η παγκόσμια κοινότητα μπει στο ίδιο κανάλι ουσιαστικά, ενώ φαίνεται ότι έχει αντίθεση μεταξύ της? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Ξέρω μόνο ότι ο Νότος, αυτός ο μεγάλος Νότος, αντιστέκεται. Αντιστέκεται διότι υπάρχει το σημείο της ταυτότητας. Ο Μεγάλος Βορράς και η Δύση έχει ξεχάσει τη λέξη ταυτότητα. Το να αναφέρεις τη λέξη ταυτότητα θεωρείσαι υπόλογος ακροδεξιάς ή υπόλογος του επερχόμενου νεοφασισμού ή οτιδήποτε άλλο. Στον Μεγάλο Νότο, όλες αυτές τις χώρες που είπαμε, Βραζιλία, Ινδία και ούτω καθεξής, η έννοια ταυτότητα έχει να κάνει με την ιστορία, με τη μνήμη, με τη γλώσσα του λαού, αλλά και με το άνοιγμα στις νέες τεχνολογικές εμπειρίες. Δέστε την Ινδία. Η Ινδία είναι το καλύτερο παράδειγμα. Μην πάρουμε τη Ρωσία ή την Κίνα, η οποία είναι, ας το πούμε, και απολυταρχικό καθεστώς. Είναι ξεκάθαρα αυτό, όπως και η Ρωσία του Πούτιν. Είναι απολυταρχικό καθεστώς. Είναι μια δικτατορία. Δεν κρυβόμαστε από αυτό. Πάμε στην Ινδία. Η Ινδία έχει καταφέρει προς το παρόν να έχει μια ισορροπία ανάμεσα στις παραδόσεις της και στη νέα ψηφιακή ζωή. Έχει όμως φοβερές, θα σας πει κάποιος, εσωτερικές κοινωνικές αντιθέσεις. Αυτό δεν είναι. Απόλυτη φτώχεια, απόλυτο πλούτο. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι κακό απόλυτη φτώχεια. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δουλεύεται μέσα από αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη ανθρώπινη, μέσα από αυτό που ονομάζουμε πολιτική πράξη. Μην ξεχνάτε ότι ήρθε ένας Γκάντι και έδωσε και άλλαξε όλα τα πράγματα. Έτσι είναι και αυτός ο νέος πολιτικός, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός της Ινδίας. Μπορεί να έρθουν και άλλοι και ούτω καθεξής. Όσο παραμένει το ανθρώπινο ανυπότακτο στοιχείο απέναντι στην ψηφιακή απολυταρχία της δύναμης, σε αυτή τη νέα μορφή κόσμου που θέλει να σαρώσει τα πάντα, τότε θα έχουμε καλές αντιθέσεις. Και καλώς να έρθουν αυτές οι αντιθέσεις. Είναι στοιχείο της ζωής οι αντιθέσεις. Διαβάζω εδώ που λέτε ότι πολλής λόγος γίνεται τώρα τελευταία παγκόσμια για τον μετάνθρωπο. Ναι. Εγώ προσωπικά, λέτε, ασχολήθηκα αρκετά γράφοντας κείμενα με το θέμα αυτό. Μετά από καιρό λοιπόν άρθρων και αναλυτικών σκέψεων σχετικά με την έννοια, ήρθε η ώρα να εστιάσω εκ νέου και να προσπαθήσω να το δω ίσως με μια άλλη διαφορετική σκοπιά. Νομίζω λοιπόν ότι όλη η ιστορία, αλλά και ο θόρυβος που γίνεται για τον μετάνθρωπο, το νέο τύπου ψηφιακό πολίτη, γίνεται κατά βάθος ο παγκόσμιος πολίτης της τεχνοπατρίδας, της ψηφιακής πατρίδας ή όποιας άλλης στη συνέχεια προκύψει ή εφευρεθεί από την τεχνούπαρξή μας, που αφορά τη λέξη άνθρωπος. Ναι. Άρα, αυτή η νέα εποχή τι θα είναι, τεχνοπολιτική, θα είναι τεχνοοικονομία? Η απουσία της ταυτότητας, πρώτον. Η απουσία της ιστορικής μνήμης. Η απουσία της
ανθρωπιάς με την έννοια που την ξέρουμε σήμερα. Θα είναι κάτι άλλο. Τι θα είναι όλα? Θα είναι προϊόντα λογισμικά. Δηλαδή η επιστροφή σε κάθε τι ανθρώπινο θα είναι οριστικά τελειωμένη? Έτσι όπως θέλουν να το πάνε, ναι. Δηλαδή σου λένε σήμερα ο έρωτας, δεν χρειάζεται ο έρωτας. Ο έρωτας είναι ψηφιακός. Η φιλία, μα είναι ψηφιακή η φιλία. Μα όλα αυτά που είπαμε πριν γίνεται με ψηφιακό τρόπο. Γιατί? Γιατί ο ψηφιακός άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα ταυτότητας. Έχει μια πατρίδα, η οποία είναι η τεχνολογία. Είναι κάτοικος αυτής της τεχνικής πατρίδας, της τεχνοπατρίδας όπως αναφέρω στο κείμενο, και με όλους τους ανθρώπους, μέσω της τεχνολογίας, νιώθει ίδιος. Η διαφορά είναι στο ποιος είναι πιο ισχυρός, στο να μπορέσει να επιβάλλει την κυριαρχία κάποιων ψηφιακών κοινοτήτων. Περνάμε στις ψηφιακές κοινότητες τώρα, μετά. Καταλάβατε, φεύγουμε από τις κοινωνικές κοινότητες και πάμε στις ψηφιακές κοινότητες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει το πρόβλημα της ταυτότητας. Δεν υπάρχει η νοσταλγία. Δεν υπάρχει ο νόστος. Δεν υπάρχει η έννοια της νοσταλγίας που περιέχει το ναύς, το πλοίο, και το οποίο έχει σχέση με το νου, το μυαλό. Αυτή την περιπέτεια του νου, που είναι ο νόστος, η νοσταλγία, το νόημα. Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά είναι προκαθορισμένα από τις μηχανές, από τα Matrix. Από εκεί και πέρα είναι μια πραγματικότητα. Τη ζούμε, δεν τη ζούμε, είναι μια πραγματικότητα. Όσοι μπορούν θα αντισταθούν. Στο βιβλίο σας αναφέρεστε στον πολιτισμό της αλλίωσης και μου κάνει εντύπωση και της μεταμφίεσης. Ναι. Γιατί? Γιατί ζούμε πλέον... Τον πολιτισμό της αλλίωσης το καταλαβαίνουμε, ναι, όλοι. Ζούμε μεταμφιεσμένοι. Αλλάζουμε πρόσωπα. Όπως στα διάφορα πάρτι των απόκρεων. Είναι ο πολιτισμός της αποκριάς. Δηλαδή σήμερα το βράδυ εγώ είμαι ντυμένος έτσι, μεθαύριο θα πάω να συναντήσω κάποιον, θα ντυθώ έτσι αλλιώς, θα χρησιμοποιήσω τον άλλο λόγο και ούτω καθεξής. Θα είμαι δηλαδή ένα από τα προσωπία τα οποία μου επιβάλλει η τεχνική ζωή. Δεν θα έχω βιωματική σχέση. Προσοχή, εκεί είναι η διαφορά. Η αλλαγή των προσώπων, οι μεταμορφώσεις που έλεγε ο Βίδιος, έχουν να κάνουν με νέα βιώματα. Ζεις μια νέα πραγματικότητα, τη βιώνεις και ταυτόχρονα ανακαλύπτεις μέσα σου πολλαπλές ζωές, πολλαπλά πρόσωπα. Τώρα δεν χρειάζεται αυτό, διότι δεν υπάρχει. Έχεις πάρει απόσταση από το είναι και το νοήν, έχεις πάρει απόσταση από την ταυτότητα και τι κάνεις? Πετάς ένα άλλο ρούχο και λες εγώ είμαι ο Μπάτμαν. Πετάς ένα άλλο και λες εγώ είμαι ο κακός. Εγώ είμαι ο καλός. Και έχουμε ένα τεράστιο αποκριάτικο πάρτι το οποίο στείνεται μέσω της ψηφιακής ζωής. Σημειώσαν εδώ, μου στείλαν τηλεθεατές, ότι ψήγματα αυτού είναι το τι συμβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι πολλοί επιλέγουν έναν άλλον εαυτό από αυτόν που είναι στην καθημερινότητα. Σας λέει κάτι, λέει αυτό? Βεβαίως. Σωστό είναι αυτό. Στην ψηφιακή ζωή, μάλλον στην δικτυακή ζωή που έχουμε, ο καθένας μπορεί να δείξει ένα άλλο πρόσωπο πίσω από την ανωνυμία. Αυτό είναι μια μεταμφίεση, αυτό σας λέω, το οποίο δεν θα μπορούσε να το δείξει στην ανθρώπινη σχέση. Θα είχε διάφορες αναστολές, δυσκολίες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τι κάνει λοιπόν? Κρύβεται πίσω από το Facebook, πίσω από την ανωνυμία, από τα διάφορες κώδικες. Να, οι κώδικες που λέγαμε πριν. Βάζουν κώδικα όνομα, όπως βάζουν κώδικα στο έργο τέχνης και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός, γιατί υπάρχει κώδικας. Και τι κάνουν? Αλλάζουν ρούχα και έτσι σκοτώνουν χαρακτήρες. Όποιοι χαρακτήρες έχουν στηθεί σε φυσικά και ανθρώπινα στοιχεία, είναι ευάλωτοι απέναντι σε όλους αυτούς τους χαρακτήρες οι οποίοι βολεύονται μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό της μεταμφίεσης. Τι είναι αυτό όμως που κάνει πιο απλό, πιο εύκολο, πιο γρήγορο και πιο ολοκληρωτικό τον εθισμό μας, και μάλιστα από τις μικρότερες ηλικίες, φαντάζομαι το έχετε συναντήσει. Τα μικρά παιδιά παίζουν με το ένα δάχτυλο πια, ναι, τη χρήση. Τι είναι αυτό που κάνει τον εθισμό? Η έλλειψη παιδείας. Μας έχουν στερήσει την παιδεία. Εδώ πέρα μπορώ να μιλήσω για ένα παγκόσμιο σχέδιο. Η ελίτ, αυτή η ψηφιακή ελίτ, αυτή η οποία πάει να διοικήσει τον κόσμο και τον διοικεί, αυτή δεν αρνείται τις κλασικές σπουδές, για παράδειγμα τις ελληνικές, που μας τις έχουν στερήσει και εδώ και στη Γαλλία και παντού. Τις παίρνει όμως για τον εαυτό της. Φτιάχνουν ειδικά σχολεία, στα οποία όλη η ελίτ, η νέα εξουσία, μαθαίνουν άριστα ελληνικά, λατινικά, τα πάντα. Και ο πολλής κόσμος δεν έχει άλλη διέξοδο
παρά το συνέστημα. Γι' αυτό βλέπουμε φαινόμενα όπως του Καρά και άλλων τραγουδιστών, όπου το συνέστημα του κόσμου εξεγείρεται και πηγαίνει εκεί, γιατί θεωρεί ότι ο Καράς είναι μια μορφή γνήσιας αλήθειας, ηθικής μάλλον, όχι γνήσιας με την έννοια της αξίας. Είναι ένα καλό παιδί, ηθικός άνθρωπος, προσέξτε. Εκτός από ένας λαϊκός τραγουδιστής που τραγουδάει, αυτό το λένε καψούρα, εγώ θα πω το συνέστημα, είτε πάνω είτε κάτω, είναι και ένα καλό παιδί. Και είναι του καλού παιδιού. Είναι η έλλειψη ηθικής σε αυτή τη νέα ζωή. Γι' αυτό πάνε όλοι εκεί. Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα της παιδείας που ενδεχομένως είχατε εσείς και είχα εγώ μέσα από την ελληνική παιδεία, μέσα από αυτό το φοβερό όπλο των ελληνικών, της κλασικής παιδείας, όπου μπορώ να λύσω τα προβλήματα της μοναξιάς, της μελαγχολίας, της φιλίας. Έχω ένα φοβερό εργαλείο, ένα σύμβουλο, ένα πανίσχυρο σύμβουλο, το οποίο μπορώ να συμβουλευτώ ανά πάση στιγμή, σε κάθε μου πρόβλημα, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τόσους φιλοσόφους. Μεταφρασμένους, ναι, μεταφρασμένους, γιατί όχι. Μου δίνουν απαντήσεις στα εσωτερικά μου υπαρξιακά προβλήματα. Άρα λέτε ότι το έχουν στερήσει στον κόσμο. Άρα λέτε ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο, και φέρατε το παράδειγμα τώρα της πρόσφατης απώλειας ενός λαϊκού τραγουδιστή, του Βασίλη Καρά, αναζητά, είπατε, το γνήσιο. Ναι, στηρίγματα. Στηρίγματα. Γιατί ακόμη και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην είναι η αφρόκρεμα της... Ήταν αληθινός. Ναι, ναι. Ποτέ δεν είπε ο Καράς ότι είναι η αφρόκρεμα. Προσοχή. Ναι, η αφρόκρεμα της ερμηνείας. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος των μουσικιών, αλλά να πω την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Από την άλλη όμως λέτε έχει μια γνησιότητα. Γιατί για μένα είναι και η ικανότητα να είσαι καλά και να σε ρίχνει, ή να μην είσαι καλά και να σε στέλνει. Βεβαίως, και αυτό είναι η ικανότητα. Βεβαίως. Ναι. Και αυτή η ικανότητα έχει να κάνει με το στοιχείο της ψυχής και με το στοιχείο της ανθρωπιάς. Θέλω να πάμε σε διάλειμμα ρωτώντας σας, άρα με όλα αυτά που περιγράφετε, πάμε και στο τέλος του στοχασμού, πάμε στο τέλος ακόμη και της σκέψης, της ανάλυσης, της συζήτησης μεταξύ ημών των κοινωνιών. Αυτό θέλει η νέα ψηφιακή ζωή, το τέλος του στοχασμού. Στοχασμός τι σημαίνει? Σημαίνει μια προσωπική εμπειρία, ένα βίωμα προσωπικό, μια αν θέλετε κατοικία του υποκειμένου, αυτού που βιώνει, αυτού που στοχάζεται, στο είναι του κόσμου. Δηλαδή, εγώ να το πω πιο απλά, βιώνω, στοχάζομαι τον πόνο, στοχάζομαι τη χαρά, στοχάζομαι τα προβλήματα. Και με αυτό το στοχασμό τι κάνω? Γράφω ένα κείμενο, ζωγραφίζω. Αυτό το πράγμα είναι μια μορφή στοχασμού. Γιατί τι κάνω? Σκέφτομαι πάνω στο υλικό που έζησα. Στοχασμός προέρχεται πρώτα απ' όλα από την καρδιά και όχι από το λογισμό. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που γίνεται σήμερα. Η καρδιά είναι το εργαλείο. Αυτό είναι το μεγάλο εργαλείο. Νιώθω. Και όταν νιώθω, σκέφτομαι. Ο νους επεμβαίνει, παίρνει το υλικό αυτό που του δίνει η καρδιά και δίνει μετά κάποιες απαντήσεις τέχνης, φιλοσοφίας ή οτιδήποτε άλλο. Πολιτικής και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι στοχασμός. Η νέα μορφή στοχασμού δεν χρειάζεται. Οι λύσεις είναι προκάτ. Ξέρετε τι σημαίνει προκάτ? Προκατασκευισμένες. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω κάτι που λέει ο ίδιος ο Μαρσέλ Ντουσάμ, που έλεγε και ήταν ο πρώτος που έβαλε δυστυχώς αυτό το θέμα, παρότι ήταν άξιος, αλλά έγινε κακή χρήση αυτού του θέματος, το λεγόμενο ready made, έτοιμο φτιαγμένο, έτοιμο παράδοτο. Έτοιμο παράδοτη πολιτική, έτοιμο παράδοτη τέχνη, έτοιμο παράδοτη οικονομία, έτοιμο παράδοτη οικολογία. Όλα είναι έτοιμα φτιαγμένα έξω από εμάς, για μας. Πάμε στην πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι στο στούντιο απόψε φιλοξενούμε τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας τέχνης στο Παρίσι. Κύριε Δαβέτα, έχω μια παρέμβαση τηλεθεατή που λέει το εξής, ακούγοντάς σας. Η ψηφιακή τέχνη σε σχέση με την παραδοσιακή τέχνη ομοιάζει όπως το βιομηχανοποιημένο εργόχειρο, που πουλιέται σαν έργο χειρών χωρίς να είναι, όπως είναι τα εργόχειρα των μανάδων μας. Η ποίηση χωρίς βιώματα, χωρίς συνέστημα, είναι κακοποίηση. Και εμείς μιας κάποιας ηλικίας θα είμαστε οι νέοι αναλφάβητοι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που λέει, διότι δεν είναι μόνο η κακοποίηση, το οποίο είναι καλό έτσι παιχνίδι με τη γλώσσα. Σας είπα ότι και η σύγχρονη τέχνη, και ανέφερα παραδείγματα καλλιτεχνών, είναι και αυτή μέσα σε αυτή την προσπάθεια της λεγόμενης απονοηματοδότησης που σας είπα, διότι ποίηση χωρίς πνεύμονα, ποίηση χωρίς καρδιά, ποίηση χωρίς βίωμα, δεν νοείται ποίηση.
δεν λογίζεται πίεση. Το λογισμικό, για να κάνω κι εγώ ένα παιχνίδι, το λογισμικό είναι ένα αφηρημένο μηχανικό πράγμα, αλλά δεν είναι λογισμός όπως τον έλεγε ο Πλάτωνας, που χρησιμοποιούσε και έλεγε το λογιστικό. Δηλαδή μια διαδικασία του νου, ο οποίος στοχάζεται πάνω στο βίωμα, πάνω σε αυτό το οποίο η καρδιά έχει μαζέψει και προσφέρει ως βίωμα, ως υλικό στοχασμού του νου. Αυτό που περιγράψατε ως βορρά ή δύση, ο δυτικός κόσμος, όπως λέτε, τι κόσμος θα είναι αν μπει στη λογική αυτού που περιγράψατε όλα τεχνητά, τι κόσμος θα είναι? Κοιτάξτε, να κάνω να μιλήσω και λίγο με τον κινηματογράφο. Διότι εδώ φαίνεται, δεν θα πω κάτι καινούριο, η παρακμή λέμε ότι είναι παντού. Στο δυτικό τρόπο ζωής. Στα πάντα. Ναι, κάποιοι εδώ το θεωρούν ότι δεν είναι παρακμή, προσοχή. Αλλά το θεωρούν ότι είναι εξέλιξη. Λόγω της βιομηχανικής, αν θέλετε, προόδου εισαγωγικά. Το θεωρούν εξέλιξη. Έχετε δει σε κάποια φιλμ που γίνεται μάχη μεταξύ των ρομπότ και των ανθρωποειδών? Εάν δεν πέσει ο μεγάλος νότος, θα έχουμε μια συνύπαρξη ανάμεσα στα ανθρωποειδή και στα ρομπότ, στα ρομποτοειδή, μια συνύπαρξη η οποία θα είναι άλλοτε συνεργάσιμη σε κάποια θέματα και άλλοτε πολεμική. Θα έχουμε εξεγέρσεις τύπου Σπάρτακου και ούτω καθεξής. Μην νομίζετε ότι στον κινηματογράφο διάφορα φιλμ δεν είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο ονομάζουμε προβολή της εσωτερικής μας ζωής, άρα προβολή μιας εσωτερικής πραγματικότητας. Άρα αυτό που είπατε ότι και οι ταυτότητες εδώ και η εξαφάνισή τους παίζει το ρόλο του. Θα σας πω και θέλω τη δική σας προσέγγιση. Υπάρχει πια ένα ανθρωποειδές ρομπότ που προσφέρει τέλειες... Ή ανθρωποειδές ή ρομπότ. Ρομπότ με χαρακτηριστικά εξωτερικά τουλάχιστον. Okay. Λοιπόν, το οποίο προσφέρει ερωτικές απολαύσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή κάθε μοντέλο. Ιαπωνικό είναι. Σας το έχω πει. Υπάρχει αυτό. Ωραία. Αυτό τι σας λέει? Τι κοινωνίες φτιάχνονται? Μου λέει ότι οι άνθρωποι... Σε συνδυασμό με αυτό που είπατε ότι χάνονται οι ταυτότητες. Ναι, χάνεται και η ερωτική μας ταυτότητα. Η ερωτική ταυτότητα οφείλεται σε μια διαδικασία προσέγγισης του σώματος. Το σώμα τελειώνει. Πάβει να είναι ένας φορέας ο οποίος έλκει. Το σώμα γίνεται μηχανικό εργαλείο. Χωρίς το σώμα, χωρίς την καρδιά, χωρίς όλα αυτά τα πράγματα... Δεν έχουν πια, όχι οι Ιάπωνες, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπει σε αυτή τη ζωή, κανένα πρόβλημα να βρουν ερωτικούς συντρόφους μηχανικούς. Περιττό να σας πω ότι σε μια έρευνα που έγινε πέρσι στην Αμερική, έρευνα του Χάρβαρντ, δεν την έχω μαζί μου, αλλά μπορώ να σας τη στείλω για την επόμενη φορά να τη βρω, έλεγε ότι ένα ποσοστό το 70 με 75% Αμερικανών και μια σχετική πλειοψηφία Αμερικανίδων, όπως και οι Ιάπωνες, θεωρούσαν ότι ήταν πολύ καλά έχοντας ερωτικούς συντρόφους ρομπότ. 70 με 71%. Αυτή η έρευνα υπάρχει, την έχει κάνει το Χάρβαρντ, μπορεί κάποιος εύκολα να τη βρει, αλλά υπόσχομαι να σας στείλω. Μάλιστα. Θέλω στο σημείο αυτό να συνδεθούμε, να μην την περιμένουμε, να την κάνουμε να περιμένει, είναι και κυρία, με την κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη, ψυχολόγο, κάτοχο και μεταπτυχιακού με αντικείμενο την ψυχολογία και το διαδίκτυο. Α, ωραία. Και μιας και μιλάμε για αυτό τον κόσμο που είναι σε ένα κρίσιμο δίλημα της μετάβασης, όπως είπαμε, στο πουθενά ή με πολλές αβεβαιότητες, είτε σε δυστοπία είτε σε εναλλακτικές, έχει ενδιαφέρον. Κυρία Σαριγιαννίδη, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Σαχίνη. Καλησπέρα και στον εκλεκτό καλεσμένο σας. Καλησπέρα κυρία Βαβέτα. Καλησπέρα σας. Κυρία Σαριγιαννίδη, αν είναι όπως τα περιγράφει ο κύριος Δαβέτας, ξεκίνησε από την τέχνη και το τέλος με ερωτηματικό στο νέο του βιβλίο της αισθητικής. Αν ζούμε δηλαδή σε ένα κόσμο εφήμωρης επίδοσης με αλγοριθμικό αύριο, να το πω έτσι, τι κοινωνίες είναι αυτές τελικώς και πολύ περισσότερο σε αυτό που το ονόματισε ως βορρά εννοώντας το δυτικό κόσμο ουσιαστικά. Τι κοινωνίες. Έχετε γράψει ένα εξαιρετικό με στις γιορτές άρθρο και αυτό είναι μια από τις αφορμές που ζήτησα να είστε απόψε μαζί μας, μιλώντας για την κοινωνική αποξένωση στη Δύση, όπου λέτε ότι δεν αρκούν τα Υπουργεία Μοναξιάς σαν για αυτό που φτιάχτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά για να καταλήξετε εκεί, μιλάτε για ένα νέο πρόταγμα στις ίδιες κοινωνίες πια που δημιουργείται.
Για να, να συνεχίσω τη συζήτηση πάνω σε αυτά που έλεγε και ο κύριος Δαβέτας αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη, το νέο είδος και το νέο μοντέλο ανθρώπου. Τι είδους κοινωνίες με ρωτάτε, άρα είναι σαν να με ρωτάτε τι είδους άνθρωποι. Θα είναι οι άνθρωποι του μέλλοντος, άνθρωποι συσσαγωγικά, εκτός εισαγωγικών. Ουσιαστικά αυτό που διατείνεται η τεχνητή νοημοσύνη, ότι θα μπορέσει δηλαδή ανάγεται να λειτουργεί κατά αντανάκλαση και καθομοίωση της ανθρώπινης νόησης, θα σας έλεγα είναι κάπως αλήθεια αλλά και κάπως ψέματα. Γιατί ενδεχομένως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να λειτουργεί και να οικοδομηθεί κατά αντανάκλαση της ανθρώπινης νόησης, αλλά όχι για τον λόγο που ισχυρίζεται. Αυτό ουσιαστικά που θα κάνει είναι να ισχύσει το αναλογικό παράδειγμα από την ανάποδη. Δηλαδή η ανθρώπινη νόηση να εκπαιδευτεί από την νηπιακή και τη βρεφική ηλικία, και αυτό που σας λέω ήδη συντελείται στο δυτικό κόσμο, ώστε να λειτουργεί κατά αντανάκλαση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και της τεχνητής νοημοσύνης. Να το πω πιο απλά, ο μετανθρωπισμός που εισηγούνται είναι ένας υπανθρωπισμός επί της ουσίας. Θα γίνει μια λοβοτομή με φαρμακευτικό και ψυχολογικό τρόπο, αλλά και σε σωματικό επίπεδο, γιατί όντως το σώμα γίνεται εργαλείο και οργανισμός, πάβει να έχει την κοινωνική του διάσταση, γιατί η έννοια του σώματος ενέχει μια κοινωνική διάσταση. Θα εξομοιωθεί λοιπόν προς τα κάτω ο άνθρωπος με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οπότε όταν θα χαρτογραφούνται, να το πω έτσι, ποιητικά τα δεδομένα του ανθρώπινου εγκεφάλου, δεν θα υπάρχει πια τίποτα να χαρτογραφηθεί. Ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλούν θα είναι απανθρωποποιημένος, εργαλειοποιημένος, ρομποτοποιημένος, ψηφιοποιημένος. Άρα ναι, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να είναι σαν την ανθρώπινη νόηση, γιατί απλά η ανθρώπινη νόηση σκέψη δεν θα είναι έτσι όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Κυρία Σαριανή, εμείς θα γίνουμε ηλεκτρονικοί υπολογιστές, να το πω απλά, όχι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σαφές αυτό που λέτε. Εγώ να το πω πιο σχηματικά. Αν σε 40 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη έχει καλύψει την ανθρώπινη νόηση, μετά από 40 χρόνια το υλικό που θα μαζεύει με γρήγορες ταχύτητες, ενδεχομένως να οδηγήσει σε αυτό περιγράφεται ή όπως λέτε, ήδη αρχίζει να εχνηλατεί. Όμως θα σας ρωτήσει κάποιος. Δηλαδή να είμαστε φοβικοί με την τεχνητή νοημοσύνη όταν ξέρουμε ότι, όπως είπε ο κύριος Δαβέτας, στην ιατρική, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει θαύματα, να πάει σε σημεία που δεν μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο χέρι ως εργαλεία. Βεβαίως είναι μια άλλη συζήτηση τι κοινωνίες θα είναι αυτές των 140 ετών. Στο ασφαλιστικό βεβαίως ήδη μας προετοιμάζουν ότι το προσδόκιμο αυξάνει, άρα να αυξηθεί και το όριο όμως. Το ερώτημα είναι, πρέπει να φοβόμαστε δηλαδή την εξέλιξη, αυτό λέτε? Κύριε Σεχίνη, αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ πονηρό. Και εν μέρει το ανέφερε ο κύριος Δαβέτας όταν μιλούσε για την έννοια της εξέλιξης και της προόδου. Ένας φοβικός άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που φοβάται την εξέλιξη, φοβάται και την προόδο. Αυτή είναι η μεγάλη μπανανόφλουδα που μας έχουν πετάξει. Και την πατάμε διαρκώς. Τι πάνε λοιπόν να μας πείσουν ότι η ψηφιακή μεταμόρφωση του ανθρώπου νομιμοποιείται στις συνειδήσεις μας επειδή στοχεύει όπως υποτίθεται να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής. Άρα δεν μπορεί να είσαι φοβικός σε κάτι που γίνεται για το καλό σου. Ξέρουμε βέβαια την γνωστή γαλλική, αν δεν κάνω λάθος, παροιμία, η οποία λέει ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ανθρωπότητα έχουν γίνει με τις καλύτερες προθέσεις. Αυτό λοιπόν το είσαι φοβικός είναι σαν να σου λένε είσαι υπανάπτυκτος, είσαι αμόρφωτος. Είσαι ένας άνθρωπος που δεν υπερασπίζεται την εξέλιξη της επιστήμης. Μήπως είσαι κάπως και φασίστας ή ακροδεξιός ή αναχρονιστής. Πάντως φαίνεται να είσαι πολιτικά ύποπτος. Αυτό το ερώτημα λοιπόν όταν μας το απευθύνουν πάνε επί της ουσίας να στιγματίσουν και να φολκλωροποιήσουν οποιαδήποτε κριτική σκέψη πάνω σε αυτά τα ζητήματα που συζητάμε. Κύριε Δαβέτα, τι θέλετε να πείτε? Καταρχήν θα συμφωνήσω στις βασικές προτάσεις τις οποίες έθεσε η κυρία Σεργιανίδου, θα θέλω να συμπληρώσω το εξής. Συγγνώμη. Στη χειρότερη των περιπτώσεων οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση που αναφέραμε, φωτερή. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, αυτή που θα ευχόμουν, θα ήταν να μάθουμε από την τεχνητή νοημοσύνη όπως μάθαμε από τη φωτογραφία. Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη όπως στις αρχές της νεωτερικότητας, το δεύτερο ήμιος του 19ου αιώνα. Οι άνθρωποι έμαθαν από τη φωτογραφία στην οποία ήταν δύσπιστοι. Και τότε ήταν ένας σπουδαίος ποιητής, ο Κάρολος Μποντλέρ, ο οποίος πήρε θέση υπέρ της φωτογραφίας
Και στην πορεία είπε στον κόσμο να μην φοβάστε τη φωτογραφία, γιατί η φωτογραφία σαν εργαλείο δεν θα καταστρέψει αυτό το οποίο έχουμε χτίσει μέχρι τώρα. Και αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Αν τελικά μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτού του είδους τη δυναμική, τη δημιουργική που έχει ο άνθρωπος, τότε κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, κατά τη γνώμη μου. Ναι, αλλά κυρία Σαριγιαννίδη, εσείς είπατε ότι ήδη δοκιμάζετε το πώς οι κοινωνίες των ανθρώπων ουσιαστικά, θα το πω σχηματικά, δεν το είπατε έτσι, γίνονται υποχείρια τελικά αυτής της νέας ψηφιακής πραγματικότητας. Άρα και απόλυτα ελέγξιμη, σας ρωτώ, έχετε ακούσει τις θεωρίες ότι οι έχοντες μεγάλη οικονομική ισχύ, αυτά τα υπερεθνικά κέντρα, συζητάνε ότι στην ψηφιακή εποχή, παρότι οι κοινωνίες θα μπορούσαν να συζητάνε με όρους δημοκρατίας, γνήσιας, αμεσοδημοκρατίας, σε αποφάσεις, αυτές το συζητάνε διαφορετικά οι ελίτ. Μιλάνε για ένα γενικό διευθυντήριο, δεν λέω κάτι συνωμοτικό, το λένε ανοιχτά, το γράφουν. Χρειάζεται μια γενική διεύθυνση που θα ρυθμίζει με κανόνες και όρους, αυτό λέει, όλο αυτό το ψηφιακό σύννεφο στο οποίο θα ζούμε όλοι, αλλά με κανόνες και όρους. Εξού και το κυνήγι, έτσι το εμφανίζουν, των λεγόμενων fake news, που στο τέλος όμως από κυνήγι των fake news έχει καταντήσει να είναι κυνήγι στην κριτική σκέψη και όχι στα fake news. Ακριβώς όπως το λέτε. Καταρχάς, κάθε εργαλείο είναι εργαλείο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ούτε να θεοποιείται, ούτε να δαιμονοποιείται. Η χρήση του είναι αυτή που θα καθορίσει τα αποτελέσματα. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, όπως δεν είναι το όπλο, δεν είναι το μαχαίρι με το οποίο θα σας σκοτώσω ή θα κόψω ψωμί, προφανώς. Σε αυτό όμως που μου αναφέρατε μόλις τώρα, είναι έτσι ακριβώς. Κατά τη γνώμη μου, μεταβαίνουμε σε μια φάση ήπιου, σε εισαγωγικά το ήπιου, με την έννοια του ροζ πιο πολύ το λέω, ολοκληρωτισμού. Ενός νέου διεθνοποιημένου τεχνοφεουδαρχικού καθεστώτος. Ενός καθεστώτος που επιχειρεί σε παγκόσμιο επίπεδο την πολιτική και κοινωνική κυριαρχία. Και αυτό το συγκεκριμένο καθεστώς με αυτού του είδους τον ολοκληρωτισμό έχει και θρησκεία. Όπως όλα αυτά τα καθεστώτα. Και η θρησκεία του είναι ο επιστημονισμός και ο δικαιωματισμός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τις αναγνώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, αφού σε αυτό είναι η σημερινή συζήτηση, όχι μόνο όμως. Και όχι ξέχωρα από αυτό το πλαίσιο, όχι έξω από την ομπρέλα της ιστορίας. Αυτός λοιπόν ο ήπιος ολοκληρωτισμός είναι αυτό που έχουν αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες μετάβασης σε κάτι τέτοιο είναι που δυσφορούν, που αισθάνονται ψυχολογικά προβλήματα, που βιώνουν ψυχοσωματικά συμπτώματα, που απευθύνονται σε ειδικούς για βοήθεια, που βιώνουν τη μοναξιά και εν τη απουσία και εν τη παρουσία των άλλων, όπως έγραφα στο άρθρο στο οποίο αναφερθήκατε. Πείτε μου κάτι. Πρόκειται δηλαδή για μια φιλελέ, αν μου επιτρέπετε ένας έτσι, τέτοιου τύπου συσχετισμός, μια φιλελεύθερα κοσμοπολίτικη εκδοχή, έτσι με αριστερές γαρνιτούρες θα έλεγα, ενός ιστορικά ξεπερασμένου εθνικοσοσιαλισμού. Πρόκειται για το νέο αυγό ενός νέου φιδιού που έχει βγάλει και τα φιδάκια του γύρω-γύρω. Όλα αυτά τα μεταειδεολογήματα είναι τα φιδάκια του. Μια νέα μορφή φασισμού είναι ουσιαστικά αυτή στην οποία ζούμε. Πείτε μου, κυρία Σαριγιαννίδη, εδώ το κλειδί, επειδή ως ψυχολόγος ασχολείστε και με το διαδίκτυο. Είναι ο άμεσος εθισμός ολοκληρωτικά σε κάθε κοινωνική διαστρωμάτωση και από τις μικρότερες ηλικίες, γιατί αν έχει χαθεί κάπου το κλειδί, δεν είναι στη δική σας γενιά, τη δική μου που είναι μεγαλύτερος και συνομήλικος ενδεχομένως με τον κύριο Δαβέτα, αλλά το κλειδί έχει χαθεί από τις νέες γενιές που ψηφιακά είναι οι πλέον γνώστες του αλφαβήτου, εμείς είμαστε οι αναλφάβητοι, ωστόσο αυτός ο εθισμός ολοκληρωτικός, ακόμη και σε εμάς, τις γενιές των αναλφάβητων, γιατί έχει τόσο μεγάλη επιτυχία εδώ. Και άλλα πράγματα σε ιστορικές διαδρομές δημιουργούσαν εθισμούς, αλλά όχι καθ' ολοκληρία. Εδώ. Είναι ένα νέο μοντέλο ζωής, ουσιαστικά, που προτείνεται και στο οποίο εκπαιδεύονται τα πολύ πολύ μικρά παιδιά, όχι από την ηπιακή, ήδη από τη βρεφική ηλικία. Πολλές φορές έρχονται γονείς και μου λένε με περηφάνεια, τα σημερινά παιδιά είναι πάρα πολύ εξελιγμένα. Ήδη πριν περπατήσει, ξέρει να χειρίζεται το κινητό τηλέφωνο. Και το λένε με περηφάνεια, χωρίς να αντιλαμβάνονται σε τι μεγάλη παγίδα πάνε να πέσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους μέσα από αυτού του είδους τη διαπαιδαγώγηση. Ουσιαστικά είναι ένα νέο μοντέλο ζωής, λοιπόν, όπου οι άνθρωποι θα είναι κατοικιδιοποιημένοι, ιδίως τα παιδιά,
απομονωμένοι, εντυχισμένοι σε κουτιά, με ζωές κουτακοποιημένες. Είτε θα είναι σε διαμερίσματα, είτε θα είναι σε μικρά σπίτια, είτε θα είναι μέσα από υπολογιστές, τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα. Αυτό είναι το μοντέλο ζωής που προάγεται ως ένα έτσι προοδευτικός τρόπος ζωής σύγχρονης και όμορφης και καλής. Αυτός είναι ο τρόπος να επικοινωνείς, αυτός είναι ο τρόπος να αλληλεπιδράσεις. Οτιδήποτε άλλο μοιάζει ανακρονιστικό και παλιό. Θα βγεις να φλερτάρεις, τι πράγματα είναι αυτά. Όπως μου λένε πολλές φορές τα παιδιά, μα άμα δεν στείλεις μήνυμα σε κάποιο από τα social media, φαίνεσαι λίγο περίεργος. Και αυτό θεωρείται φυσικό και αυτονόητο και όμορφο και καλό. Και αποδεκτό. Και μαθαίνουν οι άνθρωποι σε αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Παραδείγματος χάρη, μια που είναι Χριστούγεννα, να φέρω το παράδειγμα της έκφρασης της αγάπης. Νομίζω ότι αναφέρθηκε και αυτή η λέξη στη συζήτησή σας, τουλάχιστον από τη στιγμή που μπήκα εγώ και άκουγα όσα λέγατε. Λοιπόν, Χριστούγεννα έχουμε κατακλειστεί όλοι από μηνύματα, από ευχές αγάπης κλπ. Και επειδή μιλήσατε και περί μοναξιάς και υποτίθεται η αγάπη είναι αντίδοτο στη μοναξιά που μπορεί να αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος, τι γίνεται, παραδείγματος χάρη, σε σχέση με αυτή την έννοια? Τι βλέπουμε στον κόσμο που αλληλεπιδρά μέσα από κουτιά, ζώντας σε κουτιά? Η αγάπη, η συμπόνια, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, η καλοσύνη να μεταλλάσσονται σε έννοιες που απεκδίονται το εσωτερικό τους περιεχόμενο και γίνονται άκρως επιφανειακές. Θα σας έλεγα ότι όσο πιο γλυκανάλατη γίνεται η επικοινωνία, με αγάπες, λουλούδια, καρδούλες, ημότικονς κλπ, τόσο πιο επιφανειακά γίνονται τα συναισθήματα και τόσο πιο άνευρα γίνονται τα πάθη. Άρα μου λέτε ότι το συνέστημα πια είναι η έκφραση φατσούλας στο διαδίκτυο, όχι το πρόσωπο. Αυτό μου λέτε. Έτσι είναι. Όχι το πρόσωπο και μάλιστα όσο το συνέστημα επικοινωνείται μέσα από αυτόν τον τρόπο, υποβιβάζεται, εργαλειοποιείται επί της ουσίας. Βρίσκει χάνει το πάθος του, χάνει τη δύναμή του, χάνει την έντασή του, σβήνει, γίνεται όπως έλεγε ο Χάντκε μια αδιάφορη δυστυχία. Ναι κύριε Δαβέτα. Ναι, είναι αυτό, αυτά τα οποία ακριβώς αυτό το είδος αναλύω στο βιβλίο. Δηλαδή, όταν τα μικρά παιδιά έχουν αυτό το εργαλείο από μικρά, μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα των σχέσεων από τους γονείς μέχρι τους συνομήλικους του, μέσα από ένα εργαλείο. Δηλαδή, από μια καρδούλα ή οτιδήποτε άλλο, μέσα από το εργαλείο αυτό θα κρυφτούν και θα πούν «σ' αγαπώ ή δεν σ' αγαπώ» και ούτω καθεξής. Και μέσα από αυτό το εργαλείο όμως μαθαίνουν να είναι αποδεκτά ή μη αποδεκτά. Ναι, από τα πόσα like, από τις πόσες αποδοχές. Ναι, αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει απουσία συναισθήματος ή μάλλον μεταμφίεση του συναισθήματος. Σημαίνει απουσία της εμπειρίας για αυτογνωσία. Σημαίνει ακριβώς το τέλος της αισθητικής με τη μορφή που το είπαμε πριν και το έχω αναπτύξει. Κυρία Σαριανίδη, που δεν θα σας κουράσουμε πολύ, αλλά έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τα τοποθετείτε, γιατί θέλω σιγά σιγά να πάω σε αυτό που περιγράψατε ως αποξένωση, ιδίως στο δυτικό κόσμο. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, αυτός ο τύπος ανθρώπου πια είναι αυτός που βρίσκει νέες λέξεις για να ντύσει χίλιες δυο ελευθερίες που κατασκεύασε πια και νέες εικόνες που λειτουργούν ως μοντέλα ζωής, δικαίωμα στο δικαίωμα, ο δικαίωμα, όταν όμως δεν έχει απαντήσεις αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος για βασικά δικαιώματα. Στην ειρήνη, στο να μην έχει φτώχεια, στο να μην έχει εκμετάλλευση, αλλά είναι το δικαίωμά μου εγώ να προσδιορίζομαι, ιδίως στο διαδίκτυο, όπως μου κατέβει και αυτό είναι δικαίωμά μου, και εσείς κυρία Σαριανίδη, δικαίωμά σας. Το συλλογικό δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες στη ζωή, να μην είμαστε φτωχοί, να μην πεινάμε, να μην σκοτωνόμαστε, αυτά δεν τα συζητάμε. Ρωτώ εσάς που έχετε την εμπειρία. Ανοίγετε ένα πάρα πολύ δύσκολο και πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Καταρχάς, να πω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα δικαιώματα, έτσι όπως παρουσιάζεται και συζητείται, είναι ένα μύθευμα. Τα ατομικά δικαιώματα δεν υπάρχουν παρά στο μέτρο που έχουν κατακτηθεί συλλογικά από ιστορικές κοινωνίες. Αυτό είναι ένα θέσφατο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, αυτονόητο. Δικαίωμα ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο κάποιος το παραχωρεί. Και εδώ φαίνεται πως όλα αυτά που λέγαμε πριν περί ολοκληρωτισμού, ο οποίος εισάγεται ύπουλα και ήπια, βγαίνει στην επιφάνεια. Τα δικαιώματα λοιπόν, πού ευδοκιμούν? Εκεί που δεν υπάρχει ελευθερία. Εκεί που δεν υπάρχει πολιτική και συλλογική ελευθερία, ενώ υπάρχει μόνο ψευδεπίγραφα ατομική. Γιατί αυτού του τύπου ολοκληρωτισμός είναι και πολύ προσχηματικός ταυτόχρονα. Λέει πολλά ψέματα, είναι πολύ τσιμασκοφόρος. Μια κοινωνία λοιπόν και τα άτομα αυτής της κοινωνίας, όταν μιλούν τόσο πολύ για δικαιώματα, επί της ουσίας έχουν απολέσει την ελευθερία τους. Πρόκειται δηλαδή για μια κοινωνία
η οποία είναι κοινωνία υπηκών, δούλων, καταπιεσμένων, μωρών, μωρών με τη διπλή σημασιοδότηση, παιδιών κλπ. Μια κοινωνία που έχει κατακτήσει την πραγματική, συλλογική, πολιτική και κοινωνική της ελευθερία. Δεν έχει ανάγκη ούτε από θεματοφύλακες των δικαιωμάτων, ούτε από ηγεμόνες που τις παραχωρούν αυτά τα δικαιώματα ή τις τα διαφυλάττουν. Δηλαδή, αποδοχή αυτής της θρησκείας του δικαιωματισμού, θα έλεγα, και πίστη σε αυτή τη θρησκεία του δικαιωματισμού, σημαίνει αποδοχή της δουλοποίησής μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι όσο περισσότερο μιλούν οι άνθρωποι για δικαιώματα, επί της ουσίας χάνουν στην καθημερινή βιωμένη πραγματικότητα τα δικαιώματα που έχουν κατακτήσει ιστορικώς. Και αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που υποφέρουν. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν περί δικαιωμάτων είναι άκρος προσχηματική και οδηγεί στην απώλεια της ελευθερίας και της ελευθερίας με την πραγματική έννοια της ελευθερίας, η οποία έχει κατακτηθεί συλλογικά και ιστορικά. Αλλιώς δεν υπάρχουν δικαιώματα χωρίς αυτό. Είναι ένα μύθευμα. Ο κύριος Δαβέτας είπε ότι ιδίως στο Βορρά, που Βορράς είναι σχηματικό εδώ, μιλάει για το δυτικό κόσμο, υπάρχει και ένα ζήτημα. Υπάρχει σοβαρή πια, πέρα από την παρακμή, κρίση ταυτότητας. Και δεν του βάζει την έννοια του σκληρού πυρήνα μόνο των ταυτοτικών στοιχείων, της κάθε μορφής ταυτότητας κρίση. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μιλήσατε με αφορμή την κοινωνική αποξένωση στη Δύση και μου έκανε εντύπωση, και συνιστώ σε όλους να διαβάσουν το άρθρο σας «Η κοινωνική αποξένωση στη Δύση, δεν αρκούν τα Υπουργεία Μοναξιάς», ότι κάνατε κάτι πολύ απλό. Κάνατε μία παραπομπή αρχικώς σε ένα κείμενο του 19ου αιώνα, ξεχασμένο κείμενο, το οποίο είναι του Φρίντριχ Έγγελς, δηλαδή του συμπαραγωγού στη σκέψη τη μαρξιστική του Καρόλου Μάρξ, του 19ου αιώνα, και λέτε, με αφορμή τα όσα αναφέρει στην κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, πώς στιγμάτιζε την εξαθλίωση, προσέξτε, τη διαλέξατε, στις αγγλικές μεγαλοπόλεις. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Ο θόρυβος και ο συνωστισμός στους δρόμους του Λονδίνου, 19ος αιώνας, έχουν από μόνα τους κάτι το αποκρουστικό που ενοχλεί την ανθρώπινη φύση. Αυτά τα εκατοντάδες χιλιάδες άτομα από όλες τις κοινωνικές καταστάσεις και όλες τις τράξεις που σπρώχνονται και συμπιέζονται δεν είναι άραγε πρόσωπα που έχουν τις ίδιες πάνω κάτω ιδιότητες και δεξιότητες και δεν οφείλουν να αναζητήσουν αυτή την ευτυχία με τα ίδια μέσα και τις ίδιες διαδικασίες? Κι όμως, λέει ο Έγγελς, αυτοί οι άνθρωποι διασταυρώνονται τρέχοντας σαν να μην είχαν τίποτα το κοινό, σαν να μην είχαν τίποτα να κάνουν μαζί, δεν περνάει κανένας στο μυαλό να χάσει τον χρόνο του ρίχνοντας τον άλλον ακόμη και μια ματιά. Ίσα ίσα, λέει, μπορεί και να τον πατήσει αν αισθανθεί ότι θα πάει πιο γρήγορα στη δική του δουλειά. Σήμερα στον ψηφιακό κόσμο το ίδιο πράγμα περιγράφεται? Σήμερα αυτό είναι ακόμα πιο έντονο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Έγγελς μιλάει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς που λειτουργούμε σε κάποια πράγματα με χρονοκαθυστέρηση, τα τελευταία χρόνια έχουμε εισάγει με απόλυτο τρόπο αυτό το μοντέλο διαβίωσης, το οποίο όμως ισχύει πλέον και στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ισχύει τι? Ότι όπως και στο διαδίκτυο, όπως και στις μεγαλοπόλεις, έχουν κοινά στοιχεία. Γιατί υπάρχει έτσι μια παράσταση της παγκόσμιας κοινωνίας, έτσι σαν ένα ξενοδοχείο, γιατί διαβάζατε από το απόσπασμα ότι περιφέρονται ουσιαστικά πέφτοντας ο ένας σχεδόν πάνω στον άλλον, χωρίς να δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον ο καθένας για τον συνάνθρωπό του, γιατί είναι ουσιαστικά άνθρωποι ξένοι μεταξύ τους. Οι σημερινές μεγαλοπόλεις, αλλά και οι σημερινές νοοτροπίες που εκπαιδεύονται μέσα σε αυτές τις μεγαλοπόλεις, όπως και μέσα στο διαδίκτυο, εκπαιδεύονται με έναν ρατσιστικά οικειόφοβο τρόπο. Εκπαιδεύονται στην αποξένωση και στην απόλυτη εξατομίκευση. Αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι ο εαυτός μου. Αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η πάρτη μου. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι τα τελευταία χρόνια η ψυχολογία ασχολείται πάρα πολύ με την έννοια του ναρκισισμού. Εκπαιδεύονται ταυτόχρονα στην απουσία συνεκτικών δεσμών και στην υποτίμηση και υποβάθμιση αυτών των συνεκτικών δεσμών. Οι σχέσεις είναι ρευστές, εφήμερες και πολλές φορές υπογραμμίζονται από τις σχέσεις συμφέροντος. Άρα μέσα σε αυτό πρημοδοτείται και μια έννοια κοινωνικού δαρβινισμού. Ότι αν θέλεις να επιβιώσεις, αν θέλεις να επικρατήσεις, αν θέλεις να αρέσεις, θα πρέπει να είσαι ισχυρός, όμορφος, να έχεις μια πολύ καλή λίστα προσόντων. Παλαιότερα, σε πιο συνεκτικές μικρές κοινωνίες, ο άνθρωπος διακρινόταν μέσα από τι? Μέσα από την προσφορά του στην κοινωνία. Μέσα από το τι παρήγαγε, μέσα από το τι δημιουργούσε. Πλέον η κοινωνική καταξίωση δεν έρχεται από αυτό και η κοινωνική αναγνώριση.
Και τότε οι άνθρωποι ήθελαν την κοινωνική αναγνώριση, και τώρα οι άνθρωποι θέλουν την κοινωνική αναγνώριση. Μέσα από ποια εργαλεία όμως επιτυγχάνουν αυτή την κοινωνική αναγνώριση? Ο συμβολικός θάνατος των συλλογικών υποκειμένων, παραδείγματος χάρη, είναι κάτι που άμα το ισχυρίζεσαι είναι ένα έτσι μοντέρνο και προοδευτικό πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σε τέτοιου τύπου μεγάλου πόλης, που αλληλεπιδρούν μέσα από το διαδίκτυο την ώρα που μπορεί να βρίσκονται σε μια πολυκατοικία με 20-30 διαμερίσματα και να μην ξέρουν το γείτονά τους, να έχουν έλλειψη πραγματικού ενδιαφέροντος και έλλειψη νοήματος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί το ίδιο το νόημα αντί από τις σχέσεις και μέσα από την αλληλεπίδραση, την ουσιαστική και όχι την ψευδεπίγραφη αλληλεπίδραση με τον άλλο. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι μόνο ότι οι άνθρωποι είναι μόνοι τους πραγματικά, βιωματικά. Είναι μόνοι τους και ακόμα και στην ίδια τη σχέση τους με τον εαυτό τους, θα σας έλεγα. Ακόμα και ο εαυτός τους φτάνει από ένα σημείο και μετά να τους είναι ξένος. Να μην τον αναγνωρίζουν. Τα ισχυρά κέντρα, μην τον καταλαβαίνουν. Τα ισχυρά κέντρα λήψης αποφάσεων, εξουσίας, που είναι και υπερεθνικά πια. Θεωρείτε ότι αυτό τον τύπο ανθρώπου θέλουν σε αυτή τη φάση αποξενωμένο, ξένο και στο τέλος ξένο και από τον εαυτό του? Γιατί ως καταναλωτή δεν τον χάνουν, θα σας πει κάποιος, από πελάτη στα άλλα είδη? Θα σας έλεγα ότι υπάρχει ένα ανθρώπινο πλεώνασμα, το οποίο αν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, δεν μας ενοχλεί και πάρα πολύ ως προς την αγορά. Αυτό το ανθρώπινο πλεώνασμα καλό είναι να υπάρχει και άμα το χρειαστούμε να το ξαναβάλουμε πάλι σε λειτουργία. Διότι περί ανθρώπινου πλεονάσματος μιλάμε σε σχέση με αυτό που αναφέρεται. Αυτό το είδος ανθρώπου λοιπόν, ναι, βεβαίως, είναι ένα είδος ανθρώπου το οποίο είναι χειρίσιμο. Είναι ένα είδος ανθρώπου που είναι πολύ καλός υπήκοος, πολύ καλός δούλος. Είναι ένα είδος ανθρώπου μαριονέτας. Οπότε ναι, από αυτή την άποψη μια μαριονέτα μπορώ να την αξιοποιώ κατά το δοκούν. Επίσης θέλω, επειδή με ρωτούν πολλοί τηλεθεατές, κύριε Δαβέτα, όπου θέλετε παρεμβαίνετε. Εμένα μου αρέσει ήθελα να κάνετε και... Ήθελα απλώς να πω, ναι, πάνω στην έννοια των δικαιωμάτων, ότι το δικαίωμα στα σαν όρος, όπως γεννήθηκε, προέρχεται από το, όπως ξέρουμε, περιέχει τη λέξη δίκαιον, και σε όλη την κλασική ελληνική φιλοσοφία η δικαιοσύνη ήταν αυτή η αναλογική ισορροπία μέσα μας και έξω από την κοινωνία. Ξεκινούσε από το παγκόσμιο σύστημα, μετά πήγαινε στην εσωτερική μας ζωή, μετά στην κοινωνική ζωή. Άρα ήταν το δικαίωμα ουσιαστικά έχει να κάνει με το θέμα της ισορροπίας. Αλλά έτσι όπως χρησιμοποιείται σήμερα, έχει χάσει αυτή την αρχική του ταυτότητα, αυτή την αρχική του μορφή, και χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο δύναμης, κυριαρχίας, εξουσίας. Ένα εργαλείο το οποίο θέλει απόλυτα να επιβάλλει ένα τρόπο ισχύος μιας ομάδας, μιας εξουσίας απέναντι στην άλλη. Ναι, κυρία Σαριανή, θέλετε κάτι να πείτε? Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Δαβέτας, να συμφωνώ απόλυτα και να φέρω ένα παράδειγμα. Όταν είσαι στη θάλασσα και στην πέφτει ένας καρχαρίας, μπορείς να του πεις, σε παρακαλώ, έχω δικαίωμα στη ζωή, μη με φας. Όταν λοιπόν οι κοινωνίες μετατρέπονται σε ζούγκλες, ένας άτυπος εμφύλιος γίνεται καθημερινότητα των πολιτών. Το ζούμε καθημερινά, αν οποιοδήποτε δημοσιογραφικό δελτίο αν ανοίξουμε, το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Μια γενικευμένη ανομία, μια διαρκής παραβατικότητα, μια εγκληματικότητα που μαστίζει τις κοινωνίες σε επίπεδου πόλεμος όλων εναντίον όλων. Μια κοινωνική και πολιτική ζωή που μαφιοποιείται. Όταν λοιπόν η κοινωνία σου γίνεται έτσι και ενδεχομένως μπορεί να πάει να πιεις ένα ποτό και κάποιος να σε μαχαιρώσει και να πεθάνεις. Σε τι ακριβώς συνίσταται το δικαίωμά σου π.χ. ως άνθρωπος, δηλαδή τι ομιλούν δίποδο στη ζωή? Πώς ακριβώς θα το προασπίσεις αυτό το δικαίωμα? Απλά επειδή έχεις ένα νομικό δικαίωμα. Ναι, το έχεις. Αλλά παρόλα αυτά μπορούν να σε σφάξουν. Και σε σφάζουν. Άρα ποιες κοινωνίες είναι αυτές που θα προασπίσουν τα δικαιώματά τους? Αυτό είναι το ζήτημα. Και όχι αν έχεις νομικά δικαιώματα. Άρα επανέρχεστε στο πώς έχει σπάσει πια η συλλογικότητα. Για να μην πάω στα πιο βασικά, ότι ακόμη και η κάθε μορφής εξουσία επιβάλλει τη βία της ακριβώς σε εξατομικευμένες καταστάσεις, αφού συλλογικό υποκείμενο αντίδρασης δεν υπάρχει. Ακριβώς. Με ρωτάνε όμως εδώ πολλοί κόσμος. Πώς ερμηνεύει η κυρία Σαργιανίδη και μέσα από τη δουλειά της και κυρίως ως ψυχολόγος που ασχολείται με το διαδίκτυο αυτή την έκρηξη βίας, ιδίως στις νέες ηλικίες? Είναι εξωτερήκευση, γιατί το καπάκι θα σπάσει από αυτά τα κουτάκια που μας περιγράφατε, που ζουν και τα νέα παιδιά, όπου η αυτοεπιβεβαίωση είναι το like
ή πόσους φίλους έχω ή δεν έχω, γιατί είναι αιτία κοινωνικού αποκλεισμού, αν στο Instagram εγώ είμαι 0 και εσείς είστε 100. Αυτά συμβαίνουν στα παιδιά μας, για να το ξέρουμε, να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό μετά μετουσιώνεται βία, κάπου ξεσπά, πώς γίνεται? Αυτού του είδους οι κοινωνίες, τις οποίες περιγράφουμε, και αυτό το είδος και μοντέλο ανθρώπου για το οποίο μιλάμε, δημιουργεί στο κάθε άτομο ξεχωριστά πάρα πολύ θυμό. Το να ζεις σε τέτοιες συνθήκες σε καθιστά έναν πολύ θυμωμένο άνθρωπο. Για πάρα πολλούς λόγους, πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Μιλώντας για την παραβατικότητα, π.χ. αναφέρθηκα έτσι πολύ συνοπτικά σε έναν από τους λόγους, ότι είναι η κοινωνία μετατρέπεται σε ένα πόλεμο όλων εναντίον όλων. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι όμως. Το ίδιο το γεγονός ότι περιορίζεσαι και δεν έχεις σημεία εκτόνωσης. Το ίδιο το γεγονός ότι μετατρέπεσαι σε έναν υπήκο δούλο, που η κοινωνική σου αναγνώριση είναι μόνο μέσα από τις διαδικασίες αυτές, τις οποίες περιέγραψα και για τις οποίες μίλησα στην αρχή. Άρα έχεις πρόσβαση στην κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Είσαι φραγκάτος, να το πούμε έτσι. Δεν είσαι, ατύχησες, άρα δεν μπορείς να διακριθείς. Δεν έχεις καμία ελπίδα. Πολλά άλλα. Άρα όλο αυτό το είδος κοινωνίας για το οποίο μιλάμε δημιουργεί πάρα πολύ θυμό στους ανθρώπους. Και ο θυμός, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν περνάει. Αυτό το άστο και θα περάσει, άστο και θα ξεθυμώσεις, πέραν από απλά πράγματα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, στη βαθύτερη ψυχολογία τους δεν υφίσταται. Ο θυμός πάντα κάτι γίνεται. Και τι γίνεται? Ή ξεσπάει εκεί ακριβώς που παράγεται, δηλαδή καταπιέζει ο εξουσιαστής σου, ο ηγεμόν σου, το εκφράζεις εκεί, ή λοιπόν ο θυμός γυρνάει εκεί που παράγεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνια περίπτωση, θα σας έλεγα. Ή ξεσπάει κάπου αλλού από εκεί που παράγεται. Μου φταίει ο γάιδαρος, χτυπάω το σαμάρι, άρα ξεσπάει στο γείτονα. Ο σύζυγος καταπιέζεται στη δουλειά του ή υποτιμάται στη δουλειά του και δέρνει τη γυναίκα του, παραδείγματος χάρη, ή τα παιδιά του. Ή ξεσπάει στον εαυτό. Και γίνεται ψυχολογικά προβλήματα. Ή ο φτωχός ξεσπάει στον άλλο φτωχό, βαφτίζοντάς τον ως αίτιο ότι δεν έχει δουλειά, γιατί συμβαίνουν αυτά. Έτσι. Άρα μου λέτε ότι. Ξεσπάει στον συνάνθρωπο βασικά ή στον ίδιο τον εαυτό. Αυτές είναι οι δύο επί της ουσίας εκφράσεις του θυμού. Ή στον συνάνθρωπο ή στον εαυτό. Δεν όσο περισσότερο λοιπόν οι συνθήκες που ζούμε είναι τέτοιες, τόσο πιο πολύ θα γίνεται αυτό. Τι είπατε, κύριε Δαβέτα? Δεν υπάρχει μετατροπή του θυμού σε κάτι το δημιουργικό ή σε κάτι το οποίο να ενώνει το κοινωνικό σώμα. Δηλαδή, εγώ με τον εαυτό μου και εγώ με τον άλλον ή με τους άλλους, αντί να προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις οι οποίες δημιουργούνται μέσα από το θυμό, ο οποίος θυμός είναι κάτι το υγιές, όπως λέει ο Αριστοτέλης, δεν είναι κάτι το κακό ο θυμός στο ξεκίνημά του. Αντί λοιπόν να υπάρξει αυτό το πράγμα, τι γίνεται? Προσπαθώ να εξαφανίσω τον άλλον ή να τιμωρήσω τον άλλον ή να τιμωρήσω τον εαυτό μου ή να δημιουργήσω ένα ολόκληρο πρόβλημα, διότι ο θυμός είναι προϊόν και ενοχής μέσα σε αυτή την υπόθεση. Και εκεί είναι το μεγάλο λάθος. Αλλά αυτό θέλει, ξαναείπα, παιδεία. Χωρίς παιδεία δεν γίνεται η δουλειά. Παρ' όλα αυτά, και έρχομαι στον νότο όπως τον περιέγραψε ο κύριος Δαβέτας, και σε αυτές τις κοινωνίες που έχουν άλλα χαρακτηριστικά από το δυτικό κόσμο, έχεις και τα φαινόμενα του ψηφιακού ελέγχου, βλέπε Κίνα, έχεις πιστωτική κάρτα συμπεριφοράς, μονάδες, και αν πέσεις από τις μονάδες δεν έχεις πρόσβαση σε ένα εστιατόριο, σε ένα σούπερ μάρκετ, έχεις ποινές, έχεις φάουλ και εκεί, ένα. Δύο. Σε άλλες κοινωνίες που δεν είναι τόσο προχωρημένες, σε άλλα φαινόμενα. Είπατε εσείς, ξεσπάει κάποιος από τη δουλειά του, ξεσπάει στο σπίτι, ενδεχομένως σκοτώνει και τη γυναίκα του. Μάλιστα. Σε αυτές τις κοινωνίες λοιπόν που έχουν τα ταυτωτικά στοιχεία, έχεις άλλα όμως. Η γυναίκα δεν έχει καν θέση στην κοινωνία. Ή θα είναι με μπούργα, ή θα είναι εξαφανισμένη. Για άλλους λόγους κοινωνικο-οικονομικούς, στα Ιμαλάια, προχθές διάβαζα, σε χωριά. Εάν γεννηθεί κορίτσι, έχουν σκαμμένο ένα λάκκο. Όσο και αν ακούγεται χυδαίο, και το θάβουν. Προτιμούν τα αγόρια. Σε αυτές τις κοινωνίες τι συμβαίνει? Είναι σε άλλη ταχύτητα, κυρία Σαριγιαννίδη? Έτσι κι αλλιώς, πολλά από αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητάμε δεν μπορούμε να τα δούμε εκτός από το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζονται. Μόνον έτσι μπορούν να ερμηνευτούν και να γίνουν κατανοητά. Κάποια στιγμή, όταν είχα επισκεφθεί το Ιράν στα πλαίσια μιας πανεπιστημιακής, διαπανεπιστημιακής τέλος πάντων σχέσης του πανεπιστημίου που ήμουν και του Ιρανικού Πανεπιστημίου της Τεχεράνης, ήταν εκεί μια πάρα πολύ μορφωμένη, με πάρα πολλά πτυχία, μεταδιδάκτορ του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, η οποία κυκλοφορούσε με την,
με το τσαντόρ, όπως το λένε εκεί. Και πιάσαμε μια συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα. Θα σας απαντήσω λοιπόν με ένα παράδειγμα. Και όταν αρχίσαμε να συζητάμε για όλα αυτά, εγώ φόραγα τη μαντήλα, ήταν υποχρεωτικό, με ρώτησαν, με ενοχλεί κλπ. Μου είπε ότι είμαι 2 χρόνια εδώ. Πριν έρθω εδώ, ζούσα στο Λονδίνο. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα και μέχρι πριν από 2 χρόνια ζούσα στο Λονδίνο. Πάντα φοβόμουν να κυκλοφορήσω. Αισθανόμουν φυλακισμένη, ενώ όλοι μου λέγανε ότι είμαι ελεύθερη. Εδώ δεν φοβάμαι πια να κυκλοφορήσω, γιατί αισθάνομαι ότι δεν κινδυνεύω. Όλοι μου λένε ότι είμαι φυλακισμένη, αλλά εδώ νιώθω ελεύθερη. Δεν έχει σημασία αν αυτή η γυναίκα έχει δίκιο ή άδικο, και από ποιος, και ποιος θα την κρίνει, συγγνώμη, αν έχει δίκιο ή άδικο. Δηλαδή, ποιο είναι το δικό του πολιτισμικό πρίσμα μέσα από το οποίο θα κρίνει τη δική της πολιτισμική επιλογή. Σωστό. Σίγουρα. Εγώ δεν κρίνω ούτε τις κοινωνίες στα Ιμαλάια, στην απόλυτη ένδυα. Δεν μπορώ να τις κρίνω. Δεν μπορώ να τα αποδεχτώ, αλλά δεν μπορώ και να τις κρίνω. Προφανώς. Όταν έχουν μεγαλώσει πολιτισμικά στο πέρασμα των αιώνων, ότι η ευλογία είναι η γέννηση ενός αγοριού που θα σκάψει τη γη, ενώ οικονομικά επαχθές είναι, αυτό είναι το κριτήριό τους, να γεννηθεί ένα κορίτσι που θα πρέπει να του δώσουμε και μία πρίκα. Μία μηχανή παίρνουν στα Ιμαλάια, ο γαμπρός τέλος πάντων, και κάποια ασημικά. Φανταστείτε, επειδή είναι τώρα μία από τις καλύτερες ταινίες, που είναι και από συμπατριώτησά μας η Φόνησα, ο Παπαδιαμάντης τα έχει πει ακριβώς, 100 χρόνια πίσω αυτά. Έτσι. Αυτό θα έλεγα. Βέβαια θα μου πείτε εσείς, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Δεν χρειάζεται να σκοτώσεις το κοριτσόπουλο πια για να μην είναι η πρίκα το άγχος. Μπορείς να το βγάλεις στο κλαρί και να οικονομήσεις. Έχουμε πάει σε αυτές τις κοινωνίες. Ελάτε κυρία Σαριανή, δινέ κύριε Δαβέτα, μισό λεπτό. Με προλάβατε στο γεγονός ότι, ειδικά για την ελληνική περίπτωση, γιατί μιλάμε για το δυτικό κόσμο και μπαίνουμε μέσα σε αυτόν, αλλά είμαστε και δεν είμαστε κομμάτι του με πάρα πολλούς τρόπους. Του δώσαμε τα φώτα, αλλά και ταυτόχρονα είμαστε το κακέκτυπό του σε πάρα πολλά πράγματα. Κανονικά όμως, ειδικά για την ελληνική περίπτωση, πολλά από αυτά που συζητάμε δεν θα έπρεπε να αποδεχόμαστε να μας γίνονται μαθήματα, ας το πούμε έτσι. Το ότι μας γίνονται μαθήματα, αυτό είναι κομμάτι της δικής μας πολιτισμικής κατάντιας. Γιατί, όπως το λέτε πολύ σωστά, υπήρξε ένας Παπαδιαμάντης που έγραψε τη Φόνησα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αφύπνισης μιας κοινωνίας και κριτικής ματιάς και βλέμματος απέναντι στα κακό σκήμενα που έχει κάθε κοινωνία. Γιατί καμία κοινωνία δεν είναι κοινωνία Αγίων. Ούτε η τωρινή, ούτε αυτοί που οραματίζονται, ούτε οι προηγούμενες κοινωνίες από τις οποίες βγαίνουμε. Άρα σε καμία από όλες αυτές δεν μπορούμε να τις εξιδανικεύσουμε. Το ζήτημα είναι ποια στοιχεία κρατάμε και τι εννοούμε ακριβώς όταν λέμε εξυγχρονισμό. Εξυγχρονισμό της παράδοσης ή μια ριζοσπαστική αλλαγή τέτοια, όπου θα αλλάξουν όλα και κυρίως θα αλλάξει η έννοια και το είδος του ανθρώπου, με την έννοια ότι θα σταματήσει πια να είναι άνθρωπος. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα. Ήθελα να πω πάνω σε αυτό, από την εμπειρία που έχω, ζώντας έξω. Ο άνθρωπος, καταρχήν εξ ορισμού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έχει μια τάση για αναζήτηση του άριστου, για αναζήτηση του. Έχει κάποιο σκοπό το τέλος που λέει ο Αριστοτέλης. Από εκεί και πέρα βάζει ζητήματα αξιών. Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν αξίες. Όσο οι αξίες μένουν στη διαφορετικότητά τους, μπορούν να βελτιωθούν πολύ καλύτερα, κατά την άποψή μου, μέσα από την κοινωνική, αν θέλουμε, εξέλιξη των πραγμάτων. Όσο οι αξίες, οι οποίες έχουν ταυτότητα, πάψουν να έχουν ταυτότητα και γίνουν ένα γενικό πρόσταγμα μιας υποχρεωτικής λύσης, τότε αυτό το πράγμα, αυτό το χωρίς ταυτότητα, μπορεί να οδηγήσει σε μία, αν θέλετε, σε έναν ολοκληρωτισμό, του οποίου ολοκληρωτισμό το βασικό χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη των ριζών, η έλλειψη της ιδιαιτερότητας. Και όταν πάβει να υπάρχει η ρίζα και η ιδιαιτερότητα, πάβει η αυτογνωσία, πάβει η αίσθηση της ιστορίας, πάβουν όλα αυτά τα πράγματα. Άρα, μπορούμε να κάνουμε κριτική σε αυτό που ονομάζουμε Μεγάλο Νότο, γιατί ο Μεγάλος Νότος δεν είναι μόνο η Ελλάδα, ούτε η Μεσόγειος, είναι όλη αυτή η μη δυτική κοινωνία. Έτσι χωρίζεται. Από εκεί πέρα όμως, υπάρχουν οι πολιτισμικές ταυτοτικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες έχουν αποδειχθεί στην ιστορία, μπορούν να υπάρξουν, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Όχι με αυτό τον απολυταρχικό τρόπο που επιβάλλει η ψηφιακή ζωή, η οποία έρχεται με το έτσι θέλω και λέει τώρα τελειώσαν όλα αυτά, το τέλος της ιστορίας, το τέλος των παραδόσεων, το τέλος των πάντων. Εκεί βρίσκεται αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε στις δυτικές κοινωνίες να έχουμε δυτικούς ανθρώπους, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε πριν για το Ιράν, και εγώ έχω πάει στο Ιράν 3 φορές και βρήκα ανθρώπους που έχουν φύγει από τη Γαλλία και οι οποίοι ήταν στη Γαλλία
εναντίον του Ιράν και αυτή τη στιγμή μου λένε ότι ζουν μια χαρά στο Ιράν. Συναδέρφους οι οποίοι φύγαν από τη Γαλλία. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί βρίσκουν αυτό που ονομάζουμε την ταυτότητα και την αξία. Αυτοί οι άνθρωποι όταν μείνουν στις δυτικές κοινωνίες μπορούν να επηρεαστούν με κακό τρόπο από διάφορους φανατικούς θεολόγους και να γίνουν εν κινήσει βόμβες, εισαγωγικά η λέξη, μέσα στις δυτικές κοινωνίες και να πάρουν πολύ δυτικό κόσμο, πολύ δυτική νεολαία, γιατί η δυτική νεολαία με αυτή την ψηφιακή ζωή δεν τους προτείνει άλλου είδους αξίες παρά μόνο τις τεχνητές και μηχανικές αξίες. Κυρία Σεριανίδη, πριν σας αποχαιρετήσω και ελπίζω κάποια στιγμή να σας έχουμε και εσάς στο στούντιο εδώ, στο Ηράκλειο. Με μεγάλη μου χαρά. Με αφορμή αυτό που γράψατε και επειδή οι μέρες δεν είναι ιδιαίτερες, γίνονται ιδιαίτερες εξαιτίας ακόμη ταυτοτικών στοιχείων. Τα Χριστούγεννα δεν τα γιορτάζει όλος ο πλανήτης, αν και τώρα τελευταία λέμε για καλές γιορτές. Και επίσης, χριστιανοί είναι αυτοί που κλείνουν τα μάτια στο σφαγείο στη Λωρίδα της Γάζας. Να το θυμίσω και αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω όμως, επειδή αναφέρεστε στην αποξένωση, είπαμε για τον μέσο άνθρωπο ηλικιακά, είπαμε για τη νέα γενιά και υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι. Η τρίτη ηλικία. Εκεί τα πράγματα και τι στοχεύσατε και εκεί. Και εδώ δεν χρειάζεται Υπουργείο Μοναξιάς. Στην Ελλάδα το οικογενειακό τραπέζι έλυνε πολύ καλύτερα από κάθε εξειδικευμένο Υπουργείο Μοναξιάς τέτοια ζητήματα. Το τραπέζι. Και μόνο το τραπέζι. Δηλαδή, το συντρώγω και συζητώ. Μήπως όλα αυτά όμως, θέλω να σας ρωτήσω και εσείς θα κλείσετε, σημαίνει και κάτι άλλο, η έλλειψη ήθους, και δεν το λέω με ηθικοπλαστικό περιεχόμενο, γιατί πιστέψαμε ότι το ήθος είναι μια άφατη προϋπόθεση και όχι πραγματικότητα. Πίσω από όλο αυτό, γιατί μιλάμε για μια κρίση αξιών και στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα ειδικότερα. Μια κρίση αξιών και μια κρίση ταυτοτήτων, η οποία όντως είναι υπαρκτή και τη ζούμε. Αυτή η κρίση αξιών και ταυτοτήτων είναι συνυφασμένη και πηγαίνει μαζί με την αποιεροποίηση των συνειδήσεων και τη γενικευμένη αθεία. Και ξεκινώ από εκεί επειδή μιλήσατε για τα Χριστούγεννα. Μια γενικευμένη αθεία αμφισβήτησης του ιερού και του θείου όλων των ανθρώπων οι οποίοι αισθάνονται σπουδαγμένοι. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από αυτούς, ας μου επιτραπεί να πω, είναι ημιμαθείς. Και ταυτόχρονα συνοδοιπορεί με έναν διάχυτο κινησμό και μηδενισμό, ο οποίος διαβρώνει τις παραδοσιακές αξίες για τις οποίες μιλάμε. Οι μόνες αξίες, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο που είναι σημαντικές, είναι οι αξίες που εκπορεύονται από την αγορά. Τίποτε άλλο. Ο εαυτός μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Και μόνο εάν είναι ένα καλό εμπόρευμα, αξίζει. Οποιοδήποτε άλλο είδος αξιών θεωρείται αναχρονιστικό και κομμάτι του παλαιού κόσμου. Σε σχέση λοιπόν με αυτό, γιατί αναφερθήκατε και στην τρίτη ηλικία, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι ήταν φορείς σοφίας. Ήταν φορείς αυτών των αξιών. Το ότι απαξιώνονται λοιπόν αυτές οι αξίες πηγαίνει μαζί με το γεγονός ότι απαξιώνονται και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και αυτοί είναι που κατά κύριο λόγο είναι μόνοι τους. Και εδώ, ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε την περίοδο του κορονοϊού, που αν ήταν στραβό το κλίμα, να το πω έτσι, το έφαγε και ο Γάιδαρος. Δηλαδή, από εκεί και ύστερα, η τρίτη ηλικία απομονώθηκε εντελώς. Και είδαμε οι παππούδες και οι γιαγιάδες να είναι μόνοι τους, υποτίθεται για να τους προστατεύσουμε, υποτίθεται για να μην κινδυνεύσουν, ουσιαστικά για να σπάσουν οι σχέσεις οι διαγενειακές, άρα η ιστορική συνέχεια, θα σας έλεγα, αυτών των αξιών που περνούν από τη μία γενιά στην άλλη. Γιατί βεβαίως ακούγεται πολύ αναχρονιστικό, πολύ κομμάτι του παλαιού κόσμου η γιαγιά δίπλα στο τζάκι που λέει παραμύθια στα παιδιά. Σήμερα τα παραμύθια τα λέει το YouTube στα παιδιά και όχι η γιαγιά. Αλλά αυτό που είπατε, το ελληνικό τραπέζι των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς, αυτό μέχρι πριν από 3-4 χρόνια ήταν η πραγματικότητα όλων των Ελλήνων τουλάχιστον. Μετά τον κορονοϊό εκπαιδευτήκαμε να πιστεύουμε και να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι κακό. Άρα το να μένεις μακριά από τον άλλον, το να αποξενώνεσαι από τον άλλον, ο κοινωνικός απομονωτισμός, να το πω διαφορετικά, γιατί και με αυτή την έννοια γαλουχηθήκαμε τα τελευταία χρόνια, ο κοινωνικός απομονωτισμός είναι ένα πράγμα καλό. Είναι μια ένδειξη αγάπης προς τον πλησίον. Αυτό μας λέγανε. Είναι τούμπα, ανάποδος κόσμος. Φέρνω τα πάνω κάτω. Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, η τρίτη ηλικία είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτή
η οποία θίγεται ως προς αυτό το κομμάτι που συζητάμε περισσότερο, γιατί είναι ο φορέας του παλαιού κόσμου. Είναι η ακύρωση του πολιτισμού. Αυτό που λέμε cancel culture σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα ακριβώς. Επίπεδα. Καθημερινότητα, δημιουργία, τέχνη, ιστορία, τα πάντα. Cancel culture. Τα ακυρώνουμε όλα και προχωράμε. Πού πας, ρε φίλε, από πίσω υπάρχει κόσμος που δεν τα ακυρώνει αυτά τα πράγματα. Τι θα πει ακυρώνω, έτσι με μια διαταγή. Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο για το 24, κυρία Σαριγιαννίδη, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο που είναι ανοιχτό το πεδίο. Από τη μία είναι οι προκλήσεις μιας νέας κοινωνικοποίησης, μιας νέας συλλογικότητας που, αν θέλετε, θα ενσωματώσει και τα επιτεύγματα της επιστήμης. Όχι της επιστημονοσύνης, το τονίζω για πρώτη φορά, της επιστήμης τα επιτεύγματα. Και από την άλλη υπάρχει και το πολύ σοβαρό ενδεχόμενο της απόλυτης δυστοπίας. Τι θα λέγατε λοιπόν σήμερα εσείς, και έτσι να κλείσουμε. Επειδή είναι δύσκολο αυτό που με ρωτάτε, θα ήθελα να απαντήσω με μια έτσι απεσιόδοξη αισιοδοξία, επιτρέψτε μου, η οποία αντανακλά έτσι και τον τρόπο που αισθάνομαι, θα σας μιλήσω μέσα από την καρδιά μου. Με μια απεσιόδοξη αισιοδοξία, λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω μια φράση του Καμίου, η οποία νομίζω θα λέει καλύτερα από εμένα και με χαρακτηρίζει πολύ στο πώς αισθάνομαι και σε σχέση με το 2024 που καταφτάνει. Έλεγε ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, εφόσον πλέον έχουμε κλείσει τις εκκρεμότητές μας με το χείριστο. Ελπίζω λοιπόν το 2023 να κλείνουμε τις εκκρεμότητές μας με το χείριστο και να συνεχίσουμε τα λόγια του Καμί. Επομένως, μπορούμε πια να ελπίζουμε και να αγωνιζόμαστε, αφού έχουμε κλείσει τις εκκρεμότητές μας με το χείριστο. Αυτό θα ήλπιζα λοιπόν και θα ευχόμουν σε όλους για το 2024. Να μην σταματήσουν να ελπίζουν, αλλά τι είδους ελπίδα. Μια ελπίδα η οποία έχει αντικείμενο, η οποία ενέχει αγώνα. Νομίζω αυτό είναι το πιο ψυχολογικά, πρακτικά, πολιτικά, κοινωνικά ελπιδοφόρο τουλάχιστον για μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το 2024, με την προσδοκία να τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ εγώ από το Ηράκλειο. Ίδιο. Εύχομαι σε όλους σας τα καλύτερα. Να είστε καλά. Κύριε Δαβέτα, μένετε, πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι στο στούντιο απόψε φιλοξενούμε τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Και κύριε Δαβέτα, μέσα σε αυτή τη γενικευμένη μετάβαση σε αβεβαιότητες, έχουμε και τις τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές, με μόνη σταθερά επίσης την αβεβαιότητα. Και θέλω να σας παρακαλέσω να ανοίξουμε μία παρένθεση στο σημείο αυτό, κυριολεκτικά έξω από τη ροή της συζήτησης, αν και νομίζω ότι συναρμόνει με τη συζήτηση. Η γεωπολιτική είναι μέσα στο θέμα της αισθητικής και ήδη στο βιβλίο υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο μιλάει για την αισθητική και τη γεωπολιτική. Άρα δεν είναι η τέχνη προπορεύεται πάντα και οι γεωπολιτικές αποφάσεις πάρα πολύ συχνά παίρνονται με βάση δρόμους που έχουν ανοίξει οι καλλιτέχνες. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Εγώ τώρα θέλω να συνδεθούμε με Ηνωμένες Πολιτείες, με Ουάσιγκτον, με έναν άνθρωπο που όχι απλά έχει ανοίξει δρόμο και επειδή είναι και μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που μας εισήγαγε και τουλάχιστον αυτή η εκπομπή τα τελευταία 17 χρόνια, αν έχω μετρήσει σωστά, είναι μία από τις αιχμές της, η μεγάλη γεωπολιτική και γεωστρατηγική αξία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ακόμη και λεκτικά αυτή η έκφραση ΑΟΖ έχει πολύ χρησιμοποιηθεί με αλλότριους τρόπους. Είναι αυτό που είπατε, πώς μεταμφιάζουμε και τις ίδιες λέξεις. Έναν άνθρωπο που 41 χρόνια, φτάσαμε 41 χρόνια, από το 1982, όταν σε νεαρή ηλικία ευτύχησε να είναι στην αντιπροσωπεία, τη μόνιμη, του δικαίου της θάλασσας, η οποία βρέθηκε στο Μοντέγκο Μπέι, από τότε έχει καταλάβει την αξία για την πατρίδα μας της ΑΟΖ. Φυσικά την έχουν καταλάβει όλες οι χώρες του πλανήτη, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και επιμένει 41 χρόνια για το πώς πρέπει να πορευτούμε ως ελληνισμός. Θέλω να ελπίζω ότι το 2024 αυτή η επιμονή του στο βάθος κήπος ίσως να βρει καλύτερες μέρες. Λέω ίσως, γιατί τα δείγματα των τελευταίων ημερών δεν είναι και τα καλύτερα. Θέλω λοιπόν να πάμε στην Ουάσιγκτον και να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Θεόδωρο Καριώτη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών. Καλησπέρα, κύριε Καριώτη. Καλησπέρα σας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω που μοιράζεστε, θα μοιραστείτε κάποιες σκέψεις σας στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς.
Θέλω όμως πριν από αυτό, και είναι μια οφειλόμενη κατά τη γνώμη μου τιμή, παρακαλώ πολύ το κοντρόλ να δείξουμε μια φωτογραφία από την ελληνική αντιπροσωπεία για το δίκαιο της θάλασσας στη Νέα Υόρκη, όλη την ομάδα τότε, όπου βλέπουμε μπροστά μας, μπροστά είναι ο πρέσβης Γιάννης του Λούπας, δίπλα το νομικό σύμβουλος τότε του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Ντόρης Χαλκιόπουλος, και ακριβώς από πίσω από τον Έλληνα πρέσβη, ο κύριος Μανώλης Γούναρης, εμπειρογνώμων δικαίου θάλασσας του Υπουργείου Εξωτερικών, και πίσω από τον κύριο Χαλκιόπουλο, νεότερος κατά πολύ τότε, ο κύριος Θεόδωρος Καριώτης. Αυτή η ομάδα είναι η ομάδα που κατάλαβε από το 1982 την αξία της ΑΟΣ. Έτσι δεν είναι, κύριε Καριώτη? Σωστά. Βέβαια, μπορώ να πω ότι οι άλλοι τρεις ήταν οπαδοί της Υφαλοκρηπίδας και πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα να πείσω και αυτούς. Οι δύο πρώτοι βέβαια δεν είναι πλέον στη ζωή. Mm-hmm. Ακούω τη φωνή μου πίσω, έχω ένα ήχο, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό. Η επιστροφή, θα προσπαθήσουμε αν είναι θέμα επιστροφή, του δικού μας κοντρόλ. Ναι, ναι. Ελάτε, κύριε Καριώτη. Και όπως είπατε, περάσανε 41 χρόνια, παρόλο ότι πριν μπω στην εκπομπή μελαγχόλησα περισσότερο από αυτά που άκουσα, διότι αν πρόκειται να μιλάμε για μια νέα ρομποτική ζωή, υποθέτω θα υπάρχει και ρομποτική θάλασσα και ρομποτική ΑΟΣ, και ευτυχώς είμαι πλέον στην τρίτη ηλικία και δεν θα προλάβω όλα αυτά τα κακά που έρχονται, αν πράγματι έρθουν. Κύριε Καριώτη, θέλω να μου πείτε, 41 χρόνια και έχετε γράψει και βιβλίο, πολλοίς κόσμος με ρωτά, εντάξει, δικαίως αποκαλείται πια ο άνθρωπος μύστης της ΑΟΣ. Δεν έχει κουραστεί και δεν έχει μια εξήγηση? Είναι δυνατόν 41 χρόνια το ελληνικό πολιτικό σύστημα, η ελληνική πολιτική ελίτ, να μην έχει αντιληφθεί την αξία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης? Δεν νομίζω ότι δεν την είχαν αντιληφθεί. Το πρόβλημα ήταν ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πάσχουμε ίσως από ένα φοβικό σύνδρομο, διότι φοβούμαστε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Προχθές έκανε μια νέα κίνηση η Λιβύη. Εμείς ακόμα δεν ξέρουμε να επεκτείνουμε. Έχουμε κάνει μερική επέκταση χωρικών υδάτων, μια παγκόσμια επίσης πρωτοτυπία, όπως κάναμε μια τμηματική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Κανένα κράτος στον κόσμο δεν έχει κάνει τμηματική χωρικά ύδατα τμηματικά στην Ανατολή, στη Δύση, στο Βορρά ή στο Νότο. Κάνουν σε όλη τους την επικράτεια. Εμείς κάνουμε τέτοια πράγματα που είναι εντελώς απαράδεκτα. Θυμάμαι με τον Πρωθυπουργό που είχα την καλύτερη σχέση, τον Ανδρέα Παπανδρέου, και του είχα εξηγήσει την αξία της ΑΟΣ. Το έχω ξαναγράψει αυτό. Μου είπε, Θόδωρε παιδί μου, να πάει να δεις τον Κάρολο και τον Γιάννη. Κάρλος ήταν ο παππούλιας, Γιάννης ο καψής. Και όπως έχω πει πολλές φορές, ακόμα περιμένω τηλεφώνημά τους. Και ο Παπανδρέου θα μπορούσε τότε να λύσει ένα πρόβλημα με να κάνει την πρώτη οριοθέτηση με τον φίλο του τον Γκαντάφη στη Λιβύη, διότι σήμερα οι Λίβοι συνεχίζουν να έχουν δικές τους πρωτοβουλίες, και αν πάμε να κουβεντιάσουμε πάλι μαζί τους, δεν θα θέλουν να δώσουν πλήρη δικαιώματα στην θάλασσά μας κάτω από την Κρήτη. Κύριε Καριώτη, επειδή γνωρίζετε όσο ελάχιστη την υπόθεση ΑΟΣ και την παλεύετε 41 χρόνια με απόλυτη συνέπεια, μιας και θίξατε τη Λιβύη, θα ήθελα πολύ σύντομα ένα σχόλιο. Παρακαλώ πολύ από το κοντρόλ αν έχουμε και τους σχετικούς χάρτες. Η Λιβύη τι έκανε ουσιαστικά προχθές? Είπε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ότι μετά τα 12 ναυτικά μίλια που έχω σχορικά ύδατα από το 1959, βάζω και τα άλλα 12 ναυτικά μίλια, αυτό είναι η σωστή έκφραση, για να πάω στα 24 με τη συνορεύουσα ζώνη. Και έδωσε όμως επιπλέον,
και 64 θέσεις βάσης υπολογισμού των χωρικών υδάτων και της συνορεύουσας, όπου έκλεισε με επίσημο τρόπο ξανά, με τη δήλωσή της πια, τον κόλπο της Σύρτης που εσείς εδώ σε αυτή την εκπομπή έχετε εξηγήσει ότι επειδή είναι το εύρος του κόλπου μεγαλύτερο των 24 ναυτικών μιλίων, κανονικά δεν θα έπρεπε να τον κλείσει. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ένα διαλυμένο κράτος όπως η Λιβύη κάνει αυτές τις κινήσεις. Φαντάζομαι ότι και εσείς υποθέτετε ότι δεν τις κάνει από μόνο του. Από την άλλη, η Αίγυπτος είχε κάνει πέρσι μια κίνηση προς τα δυτικά. Όλα αυτά, όσο εμείς μένουμε άπραγοι, λέμε ότι δεν μας επηρεάζει, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αλλά όσο μένουμε άπραγοι, 6 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης, δεν απομακρυνόμαστε σε μια οποιαδήποτε μολεντική οριοθέτηση πλήρη με την Αίγυπτο και πληρέωτατη με την Κυπριακή Δημοκρατία, εάν αυτά όλα εμπεδώνονται μέρα με τη μέρα. Ναι, βέβαια, το κλειδί για μας ήταν να ολοκληρωθεί η ΑΟΣ Ελλάδας, η οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας Αιγύπτου, που είναι πολύ κρίσιμη. Ήδη η Λιβύη με αυτό που κάνει προσπαθεί επίσης να παρέμβει στην οριοθέτηση ΑΟΣ που έκανε η Αίγυπτος μαζί με την δίπλα από την Λιβύη, την οποία η Λιβύη τη θεωρούσε ότι είναι παράνομη, ενώ της Αιγύπτου η οριοθέτηση είναι σωστή. Και η Αίγυπτος, δυστυχώς, εμείς επιμείναμε, πήγαμε, τότε ήταν υπουργός τότε εξωτερικών ο κύριος Δένδιας και τους ζητήσαμε να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ, διότι θέλαμε να τορπιλήσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και οι Αιγύπτιοι του είπαν εντάξει, αλλά διότι δεν θέλανε να φαίνεται ότι δεν έχουν θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Και του είπανε θα κάνουμε μια τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ που σταματάει στον 28ο μεσημβρινό. Η ιστορία αυτή βέβαια με τους Αιγυπτούς είναι πολύ παλιά, διότι είχε πάει για πρώτη φορά να συζητήσει αυτό το θέμα η Ντόρα Μπακογιάννη, υπουργός εξωτερικών του Κώστα Καραμαλή, και μάλιστα η Αιγυπτιακή αντιπροσωπεία τους εξήγησε ότι την άλλη εβδομάδα θα έρθουν να συζητήσουμε το ίδιο θέμα και οι Τούρκοι. Και η κυρία Μπακογιάννη δεν σηκώθηκε να φύγει, αλλά συνέχισε να συζητάει μαζί τους και δεν κατέληξε πουθενά αυτή η συμφωνία. Και το κρίσιμο σημείο επομένως για μας είναι αυτή η τμηματική οριοθέτηση στον 28ο μεσημβρινό, όπου πολλοί φοβούμε ότι είναι και αμερικανική θέση. Οι Αμερικανοί, όπως ξέρετε, για χρόνια θέλουν να λύσουν την ελληνοτουρκική διαφορά, διότι δεν επιθυμούν βέβαια έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις, όσο αφορά τα γεωπολιτικά, οι Αμερικανοί πάντοτε λένε εμείς δεν έχουμε εχθρούς και φίλους, έχουμε συμφέροντα. Και φαίνεται, και ίσως έχουν δίκιο σε αυτό, τα συμφέροντά τους είναι πιο σημαντικά οι σχέσεις τους με την Τουρκία παρά οι σχέσεις τους με την Ελλάδα. Την Ελλάδα έτσι και αλλιώς την έχουν γεμίσει με βάσεις από την Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και μας θεωρούν πάντοτε δεδομένους. Και εμείς μάλιστα, όπως πολλές φορές λένε οι Αμερικανοί, δεν είμαστε proactive, είμαστε πάντα reactive. Δηλαδή αντιδρούμε στο τι λέει η Τουρκία και μετά προσπαθούμε και εμείς να απαντήσουμε. Δεν έχουμε πρωτοβουλία κινήσεων και συνήθως η πρωτοβουλία κινήσεων είναι της Τουρκίας και μετά εμείς απλώς απαντάμε σε αυτές τις θέσεις της Τουρκίας. Κύριε Καριώτη, επίσης έχει ενδιαφέρον ότι εσείς λέγατε πως είναι και ευρωπαϊκή υπόθεση και όχι παρακαλώ πολύ από το χάρτη της Σεβίλης, λέγατε, το τονίζατε αυτό, είναι ένας χάρτης είπατε, αλλά δεν είναι το ισχυρό χαρτί αυτό, πως η Ευρωπαϊκή ΑΟΣ έχει κάθε συμφέρον να έχει, σχημαλόγου η Ευρωπαϊκή ΑΟΣ, να έχει μέσα της και την Ελληνική ΑΟΣ. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και στέλνει την Ελλάδα στα δικαστήρια, διότι δεν έχει προχωρήσει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που η Κύπρος τον έκανε,
η Κύπρος με τα προβλήματα τον έκανε έστω και στο παραένα, και ένας σχεδιασμός που δεν είναι μόνο για τους υδρογονάνθρακες, είναι πρωτίστως για την Αλία, που εσείς μας μάθατε ότι αυτό ήταν το κυρίαρχο για την ΑΟΖ όταν θεσπίστηκε, είναι για τα αιωλικά πάρκα μες στη θάλασσα και πάει λέγοντας. Βλέπω λοιπόν ότι αρθρογραφείτε και λέτε ότι φοβάμαι ότι επανέρχεται ένα φοβικό σύνδρομο για να μην δυσαρεστήσουμε την Τουρκία, ιδίως μετά τη διακήρυξη των Αθηνών. Μα όμως αυτό δεν θα ήταν το καλύτερο όπλο να καταθέσεις αυτό το χωροταξικό σχεδιασμό που ήθελε και συντεταγμένες να έχεις ένα επιπλέον εφόδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μα τουλάχιστον για 2 χρόνια γνωρίζουμε ότι έπρεπε να έχει συμβεί αυτό. Ουσιαστικά αυτό που μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ μας. Αυτό βασικά έχουν κάνει όλα τα κράτη. Αυτό έκανε η Κύπρος. Η Κύπρος οριοθέτησε με βάση αυτή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ο χάρτης της δείχνει την ΑΟΣ με βάση τη μέση γραμμή μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου. Η οριοθέτηση, επομένως, υπάρχει πάλι αυτό το δυστυχώς φοβικό σύνδρομο όπως το αποκαλώ, και εμείς αγνοήσαμε και τώρα θα το πληρώσουμε αυτό το πράγμα, εντελώς απαράδεκτο. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ένα κράτος θάλασσας. Η ιστορία της γράφτηκε περισσότερο στη θάλασσα παρά στην ξηρά. Και εμείς δείχνουμε μια κατάσταση πανικόβλητη. Όλοι οι πρωθυπουργοί έχουν περάσει από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι σήμερα, 8 πρωθυπουργοί στις μεταπολίτευσεις, και δεν βάζω τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, διότι ΑΟΣ υπήρχε μόνο από το 1982 που ήταν πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου. Περάσανε 8 πρωθυπουργοί μέχρι τώρα και έχουμε κάνει λίγα βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Το πιο σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο πλούτο υδρογονανθράκων, όπως οι διάφοροι επιστήμονες που έχετε και εσείς φέρει πολλές φορές, γεωφυσικοί, σας έχουν εξηγήσει τον πλούτο σε υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Τούρκοι έχουν αρχίσει όλες αυτές τις πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι κατάλαβαν, αντιλήφθηκαν κάτι που ξέραμε εμείς από καιρό, ότι το Αιγαίο δεν διαθέτει υδρογονάνθρακες, η Ανατολική Μεσόγειος είναι αυτή που διαθέτει υδρογονάνθρακες, και η λεκάνη του Ηροδότου, όπου εμείς αν είχαμε κάνει τη σωστή οριοθέτηση με την Αίγυπτο και βεβαίως μετά με την Κύπρο, θα μπορούσαμε να κάνουμε και όλες αυτές τις έρευνες. Βέβαια αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι έχουμε οριοθετημένη ΑΟΣ με την Ιταλία και οριοθετημένη με την Αίγυπτο, έστω και αυτή την μερική οριοθέτηση. Και δεν έχουμε στείλει γεωτρύπανα να ψάχνουν για υδρογονάνθρακες. Αυτή είναι η δική μας ΑΟΣ και κανείς δεν λέει ότι δεν ανήκει αυτή η θάλασσα και αυτός ο πλούτος τους σε εμάς. Δεν έχουμε κάνει ούτε αυτό. Αν αυτά όλα, ο πλούτος αυτός των υδρογονανθράκων, εάν τα είχαμε πριν 20 χρόνια, δεν θα είχαμε φτάσει στην δεκαετία των μνημονίων. Η Ελλάδα θα ήταν ένα πλούσιο κράτος εντελώς διαφορετικό από ό,τι βλέπουμε σήμερα. Μα, κύριε Καλλιώτη... Και γι' αυτό ίσως επέμεινα, γιατί είπατε προηγουμένως και δεν το απάντησα ίσως, γιατί ασχολούμαι 41 χρόνια. Κατάλαβα την αξία της ΑΟΣ. Εκείνο το διάστημα με είχε διορίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου οικονομικό σύμβουλο στην πρεσβεία της Ουάσιγκτον μετά τις εκλογές του 81, και μετά με έστειλε στην τελευταία σύνοδο του δίκαιου της θάλασσας στη Νέα Υόρκη την άνοιξη του 82. Και παίρνοντας το τρένο από τη Νέα Υόρκη στην Ουάσιγκτον, σκεφτόμουν συνεχώς αυτό το θέμα. Και έστειλα ήμουνα τότε, το οικονομικό τμήμα ήταν το τότε Υπουργείο Συντονισμού, και έστειλα ένα έγγραφο εξηγώντας την αξία, την οικονομική αξία της ΑΟΣ. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση. Και κατάλαβα το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, παρακολουθώντας τους, βέβαια, μετά οι Αμερικανοί
που δεν ψήφισαν τη συνθήκη του δίκαιου της θάλασσας, δημιούργησαν, ανακήρυξαν ΑΟΣ, οριοθέτησαν ΑΟΣ με όλα τα κράτη που έχει θαλάσσια σύνορα με βάση τη μέση γραμμή. Και όταν έρχεται η ώρα να κουβεντιάσουμε για τα δικά μας νησιά στο Αιγαίο, τα ανατολικά νησιά που απέχουν 3 μίλια, πολλές φορές οι Αμερικανοί λένε «Μα έχουν κάποιο δίκιο, είστε πολύ κοντά, δεν μπορεί να έχουν μία ΑΟΣ περισσότερη από ό,τι πρέπει να έχουν σε σχέση με την Τουρκία». Και αυτά, και ενώ οι ίδιοι δέχονται τη μέση γραμμή με τα νησιά Μπαχάμες και με την Κούβα. Ο καπιταλιστής Ρέγκαν με τον κομμουνιστή Κάστρο, η θάλασσα μεταξύ Φλόριδας και Κούβας είναι 90 μίλια. Τη χώρισαν 45 μίλια ο καθένας. Τόσο απλά. Κοιτάξτε, κύριε Καριώτη, εδώ δεν τολμάμε να πάμε πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια. Και δεν είναι μόνο η γραμμή Γεραπετρίτη. Εδώ προχθές ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ο κύριος Αϊβαλιώτης, μιλώντας σε συνέδριο ναυπηγικής, είπε ότι για τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα επιλέξαμε μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια, για να μην δημιουργηθεί πολιτικό θέμα. Καταλαβαίνετε? Ναι, βέβαια. Ακόμα και αυτό που είναι εντελώς κάτι καινούριο. Όλα τα, η πλειοψηφία των κρατών, μεταξύ αυτών και η Μεγάλη Βρετανία, η Αμερική, η Ρωσία, έχει αρχίσει, η Νορβηγία, έχουν δημιουργήσει αιωλικά πάρκα στην ΑΟΣ τους. Όταν δημιουργείς αιωλικά πάρκα έξω από τα 12 ναυτικά μίλια της αιγαλίτιδας ζώνης σου, ο άνεμος είναι πολύ δυνατότερος στην ανοιχτή θάλασσα και δημιουργεί περισσότερη ενέργεια. Εμείς λοιπόν ακόμα και αυτό δεν τολμούν να πάνε πέρα από τα 6 μίλια, διότι και ουσιαστικά θεωρητικά θα λέει κανείς δεν μπορούν να πάνε πέρα από τα 6 μίλια, διότι πρέπει να έχουν ΑΟΣ πάνω από τα 6 μίλια για να πάρουν. Και αυτό είναι ένα άλλο τελευταίο έγκλημα. Δεν έχουμε ΑΟΣ και δεν μπορούμε να κάνουμε αιωλικά πάρκα. Βέβαια, η διαφορά ποια είναι, αυτό που είπα προηγουμένως, όπως και με τους υδρογονάνθρακες. Έχουμε ΑΟΣ με την Αίγυπτο, έχουμε ΑΟΣ με την Ιταλία, πέρα από τα 6 και 12 μίλια. Ούτε εκεί κάνουμε αιωλικά πάρκα. Μάλιστα. Πάρα πολύ απλό. Και οριοθετημένη ΑΟΣ έχετε δεν δίκιο. Να κάνουμε έχετε αυτό δίκιο. Το πράγμα. Και η Τουρκία έχει ΑΟΣ στη Μαύρη Θάλασσα, έχει ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει 12 μίλια στη Μαύρη Θάλασσα, έχει 12 μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά εμείς πέρα βρέχει. Ναι, κύριε Δαβέτα. Ναι, ήθελα να προσθέσω το εξής, τα πολύ σωστά στοιχεία τα οποία ανέφερε ο κύριος Καριώτης. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό θέμα. Απ' τη μία η σχέση της Αμερικής με την Τουρκία και απ' την άλλη η σχέση της Ευρώπης με την Αμερική. Εάν μένει η Ευρώπη τυπικά ή θεωρητικά μας λέει εσείς είστε ελεύθεροι να προχωρήσετε, η Ευρώπη όμως ταυτόχρονα είναι εξαρτώμενη από την Αμερική, ειδικά τώρα, σε αυτή τη νέα εποχή που αναφέραμε στη συζήτησή μας, υπάρχει μια μεγαλύτερη προσάρτηση μετά την Ουκρανία και μετά το θέμα της γεωπολιτικό και της ενέργειας, αλλά και στο θέμα στο Ισραήλ. Mm-hmm. Η Ευρώπη είναι περισσότερο προσκολλημένη στο αμερικάνικο άρμα. Άρα ουσιαστικά η Ευρώπη μπορεί να σου πει κάνε αυτό που νομίζεις, αλλά δεν είναι αυτή που αποφασίζει. Αποφασίζει η Αμερική. Εντάξει, η οποία εμείς δεν κάνουμε ούτε τα αυτονόητα όμως. Δεν στέλνουμε ένα χώρο ταξικό. Γιατί κύριε, προφανώς, η Αμερική έχει δώσει γραμμή, αυτό το πράγμα δεν προχωρήσει. Εντάξει, η οδηγία ήταν γενική όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ήθελε η χώρα, το έκανε η Κύπρος. Ας το έκανε και η χώρα. Η χώρα δεν έχει κάνει, όπως έλεγε ο κύριος Ζήνωνος, φίλος του κυρίου Καριώτη και από τους εξαιρετικούς χαρτογράφους, η χώρα μας. Δεν έχει, ενώ τα έχει έτοιμα, τα έχει στα σιρτάρια. Δεν έχει δώσει ούτε θέσεις βάσης. Δεν έχει κλείσει κόλπους. Γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση Αμερικής και Τουρκίας. Μάλιστα. Κύριε Καριώτη, θέλω, δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να σας ρωτήσω, ερχόμαστε στο 24. Ειλικρινά πιστεύετε ότι θα δούμε φως με την αποκλειστική οικονομική ζώνη? Γιατί θέλω να σας πω ότι μεγάλες δεξαμενές σκέψεις στην Ελλάδα μετά τη διακήρυξη των Αθηνών έχουν προχωρήσει σε νέες διατυπώσεις. Λένε δηλαδή ότι ακόμη και οι ακατοίκητες νησίδες και βραχονησίδες
δεν έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην οριοθετική γραμμή, αφού κατά το δίκαιο της θάλασσας δεν διαθέτουν θαλάσσιες ζώνες, αν έλεγα ναός να τα ακούσω. Αλλά με συγχωρείτε, από σας έχω μάθει να κοιτάω το δίκαιο της θάλασσας, διαθέτουν αυτές οι νησίδες τουλάχιστον χωρική θάλασσα. Εγιαλίτιδα ζώνη. Πώς δεν έχουν, μα, λοιπόν. Αυτές οι βραχονησίδες καλύπτονται από την ΑΟΣ άλλων ελληνικών νησιών. Μάλιστα. Που διαθέτουν ΑΟΣ. Μάλιστα. Καταλάβατε, όπως κάποιος είχε γράψει για τη Σουράφα απάνω στο Βόρειο Αιγαίο. Ναι, ναι. Όπου δεν διαθέτει τίποτα, αλλά έχει μια μεγάλη ΑΟΣ, διότι καλύπτεται από την υπόλοιπη Ελλάδα και από τη Θάσο, νομίζω, που είναι το νησί. Το ερώτημά μου είναι σαφές. Υποπτεύεστε ότι κάποιοι προσπαθούν να ξεγράψουν οριστικά και αμετάκλητα το σύμπλεγμα του Καστελορίζου ως προς τα δικαιώματά τους στις ζώνες? Ναι, αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη τραγωδία. Ένα από τα πράγματα που ξεκίνησα από την αρχή ήταν αυτό του Καστελόριζου, όπου το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, δηλαδή η Καστελόριζο, Ρο και Στρογγύλη, μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Και πολλοί το πολέμησαν, είπαν ότι δεν ανήκει στο Αιγαίο, όπου γεωγραφικά μπορεί να, η υδρογραφική υπηρεσία, λέει, η παγκόσμια υδρογραφική υπηρεσία λέει ότι το Καστελόριζο ανήκει στη Μεσόγειο, αλλά δεν έχει καμία αξία. Μάλιστα, μέχρι να γίνει Υπουργός Εξωτερικών ο Ευάγγελος Βενιζέλος, συζητούσαμε το Αιγαίο, όπου δεν κάλυπτε το Καστελόριζο. Και ο Βενιζέλος έδωσε εντολή να αλλάξει αυτό και να μιλάμε και για Μεσόγειο. Βέβαια, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Οι Τούρκοι τους συμφέρει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τώρα, το τι θα συμβεί το 24, νομίζω ότι μάλλον θα απογοητευθώ και πάλι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα γενικά στην Ελλάδα. Θεώρησα ότι ανεξάρτητα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, ότι ήταν ένας ικανός πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα άλλαζε την πορεία όπως κάνει σε ορισμένα άλλα πράγματα, και φαίνεται ότι εκεί ισχύει και για αυτούς το φοβικό σύνδρομο. Η μόνη περίπτωση να συμβεί κάτι διαφορετικό είναι να έρθουν οι Αμερικάνοι και να λύσουν την ελληνική διαφορά, όπως λύσαν τη διαφορά μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, και να χωρίσουν την Μεσόγειο και να δώσουν ένα κομμάτι της δικής μας ΑΟΣ στην Τουρκία, που θα είναι κάτι απαράδεκτο για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να το αποδεχτεί αυτό. Κύριε Καριώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ ότι καλύτερο και το 2024, ξέρω για σας ποιο είναι το καλύτερο, και είμαι βέβαιος ότι με την ίδια θέρμη όπως 41 χρόνια και για 42 και για 50 αν χρειαστεί, θα είστε στην πρώτη γραμμή για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Μια εξαιρετική φυσιογνωμία και ένας άνθρωπος που δεν το έχει βάλει κάτω, ακόμη και σε εποχές που ήταν εντελώς μόνος, πρέπει να πω. Και πλήρως ενημερωμένος, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κύριε Δαβέτα, με αφορμή και αυτό. Εδώ είμαστε σε μια γενικευμένη αβεβαιότητα και σε μια χώρα που ακούσαμε πριν τη διακοπή, την προηγούμενη, μαζί και με την κυρία Σαραγιαννίδη, πώς σιγά σιγά η κοινωνία σπάει με ένα πολιτικό και οικονομικό σύστημα που πάει πού αυτή τη χώρα. Ανεξάρτητα από το ποιος έχει την ισχύ, την κοινοβουλευτική, την κυβερνητική καθομολογία. Ένας πόλος είναι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στη χώρα. Η χώρα ψάχνει να βρει αντιπολίτευση, αλλά ανεξάρτητα από αυτό. Χάνεται η ιδιαιτερότητα όλων των χωρών. Αυτό το πράγμα, σας το είπα και πριν, είναι δεδομένο. Η ιδιαιτερότητα των χωρών έχει να κάνει με την ταυτότητά της, με τη μνήμη, την ιστορία, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις αξίες της. Αυτά στη νέα εποχή περνούν στο περιθώριο. Άρα, είτε μιλάμε για Ελλάδα με τις ιδιαιτερότητές της, είτε μιλάμε για άλλη χώρα, υπάρχει μια γενικότερη πολιτική αυτής της ψηφιακής μετανθρώπινης εποχής, η οποία τα αντιμετωπίζει ακριβώς όπως τα μεγάλα κέντρα θέλουν να υπακούσουν στα συμφέροντά τους. Είναι ξεκάθαρο. Άρα η Ελλάδα θα παραμένει, προσοχή, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα,
Η Ελλάδα θα παραμένει για όλο τον κόσμο η κοιτίδα του πολιτισμού, σε επίπεδο πολιτισμού. Θα υπάρχει μια ερμηνεία της Ελλάδος όπως αυτοί βέβαια τη θέλουν, χωρίς να ακούγεται ο Έλληνας ως προς την ερμηνεία της ιστορίας του. Εκεί είναι το, ένα άλλο μικρό δράμα. Έρχονται οι μεγάλοι του Μεγάλου Βορρά, το μεγάλο εισαγωγικά, και ερμηνεύουν την Ελλάδα και τον αρχαίο πολιτισμό όπως το θέλουν αυτοί. Κάποια σημεία έχουν ενδιαφέρον, κάποια σημεία όμως είναι τελείως διαφορετικά σύμφωνα με τη συνέχεια του πολιτισμού μας μέσα από τη δικιά μας γλώσσα. Αυτό λοιπόν το κρατάνε, το περνάνε στις ελίτ, οι νέες ελίτ, οι νέες γενιές των κλειστών ιδιωτικών χώρων. Αυτές οι ελίτ μεγαλώνουν με την ελληνική παιδεία. Όμως η Ελλάδα παραμένει ένα γεωγραφικό κομμάτι για αυτούς, με κάποια αρχαιολογικά πράγματα, τα οποία θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για το συμφέρον των δικών τους αξιών, των δικών τους φοιτητών, των δικών τους πραγμάτων και λιγότερο για τον Ελλήνων. Και η Ελλάδα, επειδή σε ένα διάλειμμα συζητάγαμε, θα σας πάω με έναν Έλληνα, ο οποίος έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Παρίσι και ξέρω ότι σας απασχολεί ιδιαίτερα. Υπήρξε και επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στο τέλος του βίου του, ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Τον οποίο γνώριζα προσωπικά. Μάλιστα. Και μου είχε γράψει μάλιστα και ένα κείμενο για το πρώτο μου μυθιστόρημα. Μάλιστα. Τότε θα το κάνω ακόμη πιο αιχμηρό. Λέει λοιπόν ο Κορνήλιος Καστοριάδης για την Ελλάδα. Όταν αρχίζει η Επανάσταση του 21, διαπιστώνουμε από τη μια μεριά τον ηρωισμό του λαού και από την άλλη σχεδόν αμέσως την τεράστια δυναμία να συγκροτηθεί μία πολιτική κοινωνία. Την επόμενη της πτώσης της Τριπολιτσάς αρχίζουν οι εμφύλοι πόλεμοι. Ουδής μπορεί να δώσει απάντηση στην ερώτηση για ποιο λόγο κάποιος σε μια ορισμένη στιγμή δεν δημιούργησε κάτι, μια υβριδική έστω πολιτική κοινωνία. Μήπως είναι αυτή η ρίζα του κακού? Εγώ θα έλεγα ότι η πρόταση του Καστοριάδη έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια πρόταση η οποία έχει να κάνει και με την πρόταση που είχε ανάλογα με άλλο τρόπο, αλλά ανάλογα είχε πει και ο διαφωτιστής ο Ρουσό. Είναι το πρόβλημα της αυτονομίας. Όταν δεν υπάρχει αυτονομία ως σκοπός, δεν υπάρχει και αυτονομία ως προϊόν μιας δουλειάς που θα γίνει για την αυτογνωσία. Αν αυτό το πάρουμε, το εφαρμόσουμε στην προσωπική μας ζωή και το εφαρμόσουμε και στην κοινωνική ζωή, τότε αυτόματα δεν δημιουργείται μια κοινωνική ισότιμη, αναλογική συνείδηση. Δημιουργούνται διάφορες αυτονομίες ομάδων. Και αυτές οι ομάδες είναι ευάλωτες στα εξωτερικά συμφέροντα. Αυτό λοιπόν συνέβη και με την Ελλάδα. Δεν άφησε την Ελλάδα να μπορέσει να αποκτήσει στην πορεία του χρόνου αυτή τη λεγόμενη δική της παιδεία και επενέβησαν οι διάφορες δυνάμεις. Γι' αυτό και έχει δίκιο ο Καστοριάδης σε αυτό το οποίο λέει. Να σας προκαλέσω. Λέει ο Καστοριάδης, μπορείτε να μου εξηγήσετε, αν σας είχε μπροστά του, εσείς γιατί οι Έλληνες που σκοτώνονταν 9 χρόνια για να απελευθερωθούν από τους Τούρκους θέλησαν αμέσως μετά, πρώτον, να δολοφονήσουν ένα κυβερνήτη, έναν βασιλιά και αφού έδιωξαν τον Όθωνα, έφεραν τον Γεώργιο. Και γιατί μετά ζητούσαν ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά, λέει ο Καστοριάδης. Κατά την αριστερή άποψη, όλα αυτά τα επέβαλε η δεξιά, οι κυρίαρχες τάξεις και η μαύρη αντίδραση. Μπορούμε όμως να πούμε ότι όλα αυτά τα επέβαλαν στον ελληνικό λαό, ερήμην του ελληνικού λαού? Μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνικός λαός δεν καταλάβαινε τι έκανε? Δεν ήξερε τι ήθελε, τι ψήφιζε, τι ανεχόταν? Σε μια τέτοια περίπτωση, αυτός ο λαός θα ήταν ένα νήπιο. Αν όμως είναι νήπιο, τότε ας μην μιλάμε για δημοκρατία. Αν ο ελληνικός λαός δεν είναι υπεύθυνος για την ιστορία του, τότε ας το ορίσουμε ένα κηδεμόνα. Εγώ λέω ότι ο ελληνικός λαός, όπως και ο κάθε λαός, είναι υπεύθυνος για την ιστορία του και για τους βασιλιάδες του. Αυτό ισχύει. Είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι για αυτό που μας συμβαίνει, αλλά με μία μικρή παρατήρηση. Κάποιες φορές είμαστε υπεύθυνοι, αλλά το τεχνικό ή το κοινωνικό περιβάλλον είναι τόσο σκληρό που δεν μας επιτρέπει παρά να βρεθούμε αντιμέτωποι με τη λογική της πραγματικότητας που είναι το λιγότερο κακό. Αν μπει στη λογική του λιγότερου κακού, τότε μοιραία κάποια στιγμή θα χάσεις το δρόμο
προς αυτό το οποίο ακολούθησα και σας είπα τώρα, την αυτονομία. Η Ελλάδα βρέθηκε πρώτου διλήμματος. Η Ευρώπη δεν ήθελε την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Μια αυτονομία ήθελε. Οι Έλληνες, οι Λεβεντιές που ξεσηκώθηκαν, οι επαναστάτες, τους έφεραν αντιμέτωπους με το θέμα της ανεξαρτησίας. Και όταν μπήκε το θέμα της ανεξαρτησίας, εκεί μπήκαν τα διάφορα ζητήματα της παγκόσμιας γεωπολιτικής, ποια κατεύθυνση θα πάρει η χώρα, ποιος θα κυβερνήσει και ούτω καθεξής. Μην ξεχνάτε την πολιτική του Ναπολέοντα. Έχω γράψει και βιβλίο για τον Ναπολέοντα. Πώς ήθελε ο Ναπολέοντας την Ελλάδα, τη διακυβέρνηση της Ελλάδος, πώς την ήθελαν οι Ρώσοι, πώς την ήθελαν οι Γερμανοί και ούτω καθεξής. Άρα, με λίγα λόγια, ναι, μεν είμαστε υπεύθυνοι, αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα, άμα σε πιάσουν από το λαιμό και πάνε να σε πνίξουν, θα προσπαθείς να επιβιώσεις. Και αυτό που κυριάρχησε στους Έλληνες ήταν το στοιχείο της επιβίωσης, το οποίο όμως είναι ορισμένες φορές και ένα στοιχείο έκπτωσης του δρόμου προς την αυτονομία. Πείτε μου, και επιστρέφω στο αρχικό τμήμα της συζήτησης, σε αυτά τα χρόνια λοιπόν των υπερεθνικών κέντρων των αποφάσεων, της επικοινωνίας, των αγορών και έτσι όπως πάμε με την τεχνολογική επανάσταση, αλήθεια, πώς σκέφτεστε ότι θα είναι η ανθρώπινη ζωή? Αφήστε την τέχνη απ' έξω. Απλά, έχετε ακούσει τα περί πόλεων των 10-15 λεπτών, όπου οι προνομιούχοι πάλι θα έχουν πρόσβαση. Πώς τη σκέφτεστε εσείς την ανθρώπινη ζωή, ειλικρινά? Η ανθρώπινη ζωή θα είναι κάτι ανάμεσα στην εικόνα, τη δικιά μας, την εικόνα που θα έχουμε, και ανάμεσα στο παιχνίδι των εικόνων. Δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά ένα παιχνίδι του καθρέφτη. Θα ζούμε ανάμεσα στις αντανακλάσεις του καθρέφτη. Κάθε τι το οποίο θα ζούμε θα είναι μια αντανάκλαση αυτών των εσωτερικών πραγμάτων, τα οποία δεν μπορούμε να τα εξωτερικεύσουμε παρά μόνο μέσα από μια τεχνητή ζωή. Ένα μικρό παράδειγμα. Τις προάλλες ήμουν με ένα Κινέζο, έναν ίσως το μεγαλύτερο αρχιτέκτονα αυτή τη στιγμή στην Κίνα, τον Σον Ντόγκ. Τι έκανε αυτός? Έφτιαξε ένα τεράστιο μουσείο της φύσης ως ολόγραμμα. Όλη η φυσική ζωή, θάλασσα, αέρας, άνθρωποι, όλα είναι ολογράμματα. Αυτό το έκανε ένα μουσείο, το έχει στην Κίνα, τώρα το φτιάχνει στη Γαλλία και θέλει να το φτιάξει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να μια απάντηση πώς θα είμαστε. Ως ολογράμματα. Τι εννοώ με αυτό? Ότι δεν θα έχουμε φυσικό σώμα? Θα έχουμε φυσικό σώμα. Αλλά ο τρόπος που θα αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας θα είμαστε αποξενωμένοι από αυτό το σώμα. Τόσο αποξενωμένοι από το σώμα και από τα αισθήματά μας, ώστε θα είμαστε μια, θα έλεγα, ταυτισμένοι και ικανοποιημένοι με αυτό το οποίο υπάρχει. Μόνο μια εσωτερική εξέγερση, μόνο μια, αν θέλετε, προσπάθεια ελέγχου αυτής της οικονομίας, με τον ΑΒ τρόπο, μόνο τότε θα μπορούσε να μετατραπεί αυτός ο καινούριος κόσμος ως θετικό εργαλείο του ανθρώπου και ο άνθρωπος να συνεχίσει ως ζωντανό κύτταρο της ανθρωπότητας και του κόσμου όλου. Αλλιώς θα ζούμε στην τεχνολογία των σχέσεων ουσιαστικά. Θα είναι όλα τεχνητά. Τεχνητά. Τεχνητοί εραστές, τεχνητά μαθήματα, τεχνητή γνώση, τεχνητή παιδεία, τεχνητή τροφή. Ξεχνάμε το διατροφικό. Το διατροφικό είναι το επόμενο που έρχεται. Αυτή τη στιγμή προέρχονται τροφές από έναν άλλο πολιτισμό μέσω της παγκοσμιοποίησης. Τροφές, σε παράδειγμα, από την Ασία, όπου θα τρώμε μυρμήγκια, θα τρώμε διάφορα πράγματα τέτοια, το οποίο περνάει ως πρωτεΐνη και ακούω επανειλημμένα γύρω μου που λέει «Και τι έγινε? Όπως τρως πρωτεΐνη με το κρέας, φάει και σκουλίκια, φάει και τότε, δεν πειράζει, όλα τα συνηθίζει ο άνθρωπος». Εκεί πάνω ποντάρουν. Το θέμα είναι ότι η διατροφή είναι δεμένη με την ταυτότητα. Είναι δεμένη με τον πολιτισμό, με την ιστορία ενός τόπου. Η παγκόσμια διατροφική κίνηση, όπως και η παγκόσμια οικολογία, όλο αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, σημαίνει την άρνηση της ταυτότητας σε όλα τα επίπεδα. Διατροφή, τέχνη, οικολογία, σε οτιδήποτε υπάρχει. Πείτε μου και κάτι κρίσιμο, γιατί οι κοινωνίες πολιτικά και οικονομικά σε αυτή την τεχνολογική πρόοδο δείχνουν να πηγαίνουν με όρους 19ου αιώνα και πιο πίσω ακόμη. Πολλοί λένε νεοφεουδαρχία, πολιτικά εννοώ και κοινωνικά. Άρα αυτό που θέτεται και στο βιβλίο σας σε σχέση με την τέχνη αφορά και την πολιτική, δηλαδή η απονοηματοδότηση ή η επανανοηματοδότηση. Η ανανοηματοδότηση. Ναι, ναι. Αφορά και την πολιτική. Απολύτως. Και πώς θα σας πει κάποιος. Πώς. Αυτή η φεουδαρχία που λέτε, μιλάμε για τεχνολογική φεουδαρχία. Σκεφτείτε μια μετατροπή της ζωής μας, της φυσικής ζωής, σε ένα απόλυτο
τεχνικό «ον». Γινόμαστε ένα τεχνικό «ον». Αποκτά η τεχνολογία μία οντολογία τεχνική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και η πολιτική και τα πάντα όλα δεν θα καθορίζονται από την ιδιαιτερότητά τους, αλλά από αυτό το μεγάλο κέντρο, το οποίο κέντρο θα βάζει πάνω απ' όλα τις ανάγκες στην υπηρεσία της ισχύως. Άρα και η πολιτική θα εξυπηρετεί την ισχύ, μια ισχύ η οποία δεν θα στηρίζεται στο πολιτικό «ον», αλλά θα στηρίζεται στην πολιτική ως εργαλείο εσωτερικό αυτής της τεχνικής ζωής. Θέλω, οδεύοντας προς το τέλος, να σας ρωτήσω για ένα διτό γεγονός γεωπολιτικά όμως, που επηρέασε τις ζωές όλου του πλανήτη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι η Ουκρανία από τη μια και είναι το σφαγείο πια στη λωρίδα της Γάζας, διότι εδώ παίρνει πια τα χαρακτηριστικά, αν όχι ταυτοτικού εκτοπισμού εθνοκάθαρσης, πλήρους ξεριζώματος. Αναρωτιέται κανείς, μετά τους 21.000 νεκρούς, τα 9.000 νεκρά παιδιά... Και δεν θα σταματήσει. Και δεν θα σταματήσει ως φαίνεται. Τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο Νετανιάχου. Ασχέτως αν στην Ισραηλινή κοινωνία υπάρχει μια άλλη συζήτηση. Άρα το αρχικό σενάριο να τους πάρουν από τη λωρίδα της Γάζας τους Παλαιστινίους είναι ανοιχτό. Άλλωστε πώς να μείνει σε μια περιοχή καταστραμμένη. Αυτά πώς επικαθορίζουν μέσα στο 2024 όλο αυτό το πλαίσιο που καθορίζουν όλη την επόμενη πορεία. Γιατί απ' τη μία έχουμε έναν Νετανιάχου ο οποίος συμπεριφέρεται ως δικτάτορας. Δεν διαφέρει σε τίποτα από αν κατηγορήσουμε ως δικτάτορα τον Ερντογκάν, τον Πούτιν και όλους αυτούς. Στο ίδιο πλαίσιο είναι ο Νετανιάχου. Αλλά απ' την άλλη έχουμε μια Ισραηλινή κοινωνία η οποία αντιδράει. Εμείς δεν είμαστε ενήμεροι των διαδηλώσεων που γίνεται στο Ισραήλ. Εγώ ζώντας στη Γαλλία μιλάω με πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι με ενημερώνουν το τι γίνεται στην Ισραηλινή κοινωνία. Άρα υπάρχει μια αντίδραση απέναντι σε αυτή την πολιτική που επέλεξε ο Νετανιάχου. Συνεπώς, το 24 θα είναι μια συνεχή διαμάχη για το αν θα υπάρξει κράτος του Ισραήλ, κράτος των Παλαιστινίων, υπό ποιες συνθήκες, γιατί από τη μία λέμε η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Απ' την άλλη ο κόσμος δείχνει να επιλέγει τη Χαμάς ως εκπρόσωπό του. Απ' την άλλη η Φατάχ δεν βγάζει ένα πρόσωπο το οποίο να είναι ικανό να αντικαταστήσει σε αυτόν τον αγώνα την Χαμάς. Άρα λοιπόν θα παραμείνει αυτή η εξέλιξη και η μοναδική λύση θα επέλθει, εάν επέλθει, όπως υπήρθε και για το κράτος του Ισραήλ. Από τις μεγάλες δυνάμεις, η πρότασή μου, σας το έχω πει και άλλη φορά, θα ήταν οι μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή οι δυνάμεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, μαζί με τα κράτη αυτά τα οποία έχουν αναγνωρίσει το Ισραήλ, να κάτσουν από κοινού, να συζητήσουν και να επιβάλλουν τους όρους των δύο κρατών. Είναι η μοναδική λογική λύση που μπορεί να δώσει μία διέξοδο σε αυτό το πρόβλημα. Όσο για την Ουκρανία που είπατε, δεν βρίσκω άλλη διέξοδο παρά το ότι ο Πούτιν θα μείνει σε αυτά τα εδάφη τα οποία κυριαρχεί, τα οποία ήδη τους έχει δώσει ρώσικη ταυτότητα συσσαγωγικά, και απ' την άλλη θα έχει απέναντί του, γιατί απ' τη μία είναι κερδισμένος ο Πούτιν σε άλλα θέματα και απ' την άλλη είναι τελείως χαμένος. Ξαφνικά έφερε δίπλα του όλο το ΝΑΤΟ, έφερε Σουηδία, Φιλανδία, τα πάντα. Το ΝΑΤΟ μπήκε σε όλα αυτά τα μέρη. Στην την Ουκρανία μπαίνει τώρα. Άρα δηλαδή, απ' τη μία κυριαρχεί αυτή η ιδέα του Πούτιν, αλλά απ' την άλλη είναι και παγιδευμένος γύρω από αυτή την κατάσταση. Αυτό το πράγμα δεν θα λυθεί άμεσα. Αυτό το πράγμα θα είναι μακρύς αγώνας. Γιατί οι Ρώσοι θεωρούνται κάποιοι οι οποίοι έχουν την ανάγκη ενός ηγέτη. Είναι ο πολιτισμός τους αυτός. Και ο πολιτισμός και ο ηγέτης των Ρώσων, είτε αυτός λέγεται Πούτιν είτε οποιοδήποτε άλλος, δεν είναι κάτι που έρχεται από τα πάνω. Είναι κάτι που είστε από τα κάτω. Αυτό δεν έχουν καταλάβει οι δυτικοί στην προσέγγιση τους. Ή το έχουν καταλάβει και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Πάμε στους δυτικούς και πάμε στην καρδιά της Δύσης, που κάποτε λέγανε ότι είναι ο γαλλογερμανικός άξονας. Η Γερμανία φαίνεται μεταξύ σφύρα και άκμονος οικονομικά. Η Γαλλία σφύρα και άκμονος πολιτικά όμως, ενώ θα μπορούσε να έχει το πάνω χέρι. Αλλά πάντα η Γαλλία και η Γερμανία, αλλά κυρίως η Γαλλία, τροφοδοτούσαν, θα έλεγε κανείς, τις κοινωνικές εκρήξεις και αναζητήσεις. Σήμερα... Και τις ιδεολογικές πολιτικές αναζητήσεις, ειδικά οι Γάλλοι. Σήμερα... Η Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπέστη τέτοια επίδραση από την Αμερική, πέρασε τη σφαίρα της αμερικανικής επίδρασης και σιγά σιγά, παρότι είναι γεωγραφικά και ιστορικά μια ευρωπαϊκή χώρα, περνάει σε αυτό που ονομάζουμε αγγλοσαξονικό άξονα,
με αργά αλλά σταθερά βήματα σε όλα τα επίπεδα. Η Γαλλία ανθίσταται, παραμένει μια καθαρά ευρωπαϊκή χώρα με όλη αυτή την ιστορία, την πολιτική που έχει, γι' αυτό και είναι βαρόμετρο για τις πολιτικές εξελίξεις η Γαλλία. Όμως στη Γαλλία ζούμε αυτή τη φοβερή διαμάχη ανάμεσα στην προσπάθεια την οποία έγινε από τις πολιτικές ηγεσίας, από το Σαρκοζή μέχρι το Μακρόν, να υπάγουν τη Γαλλία στον αγγλοσαξονικό άξονα και στην προσπάθεια που γίνεται από τον πλατή κόσμο, από τον λαϊκό κόσμο, να αντιδράσει σε αυτή την παγωγή και να διεκδικήσει μία, ας το πούμε, κυριαρχική Γαλλία. Αυτό είναι η λέξη που υπάρχει σε όλους τους διανοούμενους. Αυτό που λέμε σουβερανιτέ. Οι Γάλλοι θέλουν να διατηρήσουν μια μερίδα των Γάλλων ακόμη την έννοια της κυριαρχίας. Όμως υπάρχει αυτή η εσωτερική διαμάχη και αυτό θα φανεί στις ευρωεκλογές. Γιατί όταν στις ευρωεκλογές, το είδαμε στο μεταναστευτικό, το είδαμε και στο συνταξιοδοτικό, στις ευρωεκλογές βλέπουμε επισήμως να έχει 30 με 32% μόνο το κόμμα της Λεπέν, συν 7,5% που δίνουν στο Ζεμούρ, συν κάποιοι άλλους. Βλέπουμε δηλαδή μια δεξιά πλευρά με όλα τα ακραία της στοιχεία, όπως το ονομάζουμε εδώ στον πολιτικό λόγο, να έχει τουλάχιστον ένα 40 με 48% καθαρό. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε τι σημαίνει στην Ευρωβουλή. Μια κυριαρχία των κομμάτων αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μακρόν, ο οποίος αγωνίζεται για μια ισορροπία, έχει ιτηθεί κατά κράτος. Έχει όμως μπροστά του 3 χρόνια θητεία. Τι θα κάνει, η πρότασή μου, η άποψή μου και την καταθέτω εδώ, είναι ότι θα υποχρεωθεί σε μια νέα κυβέρνηση. Νέες εκλογές, όχι προεδρικές, κοινοβουλευτικές, όπου εκεί προβλέπω συγκατοίκηση. Είτε συγκατοίκηση με το κόμμα, το παλιό κόμμα του Σιράκ, εάν αυτό διατηρήσει τη δύναμη που έχει τώρα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα τη διατηρήσει, κάνει φοβερές προσπάθειες στο να γίνει φιλολεπενιστικό. Στη Γαλλία έχουμε ένα τεράστιο σύνδρομο, ποιος θα είναι πιο κοντά στη θέση της Λεπέν για να μπορέσει να κερδίσει τον κόσμο και να σπάσει τη Λεπέν. Εκεί έχει φτάσει δυστυχώς η κατάσταση. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε μην εκπλαγείτε άμα δείτε κάποιον κύριο Μπαρντέλα, μόλις 27 χρονών, που αυτή τη στιγμή είναι ο αρχηγός του κόμματος Λεπέν. Η Λεπέν πάει μόνο για την Προεδρία και μετά εγκαταλείπεται. Ο κύριος Μπαρντέλα είναι 27 χρονών, ένας νεαρός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα, θέλει χέρι ιδιαίτερης εκτίμησης από όλη την νεολαία και γενικότερα από τον νεαρό κόσμο. Μοντέρνος, σύγχρονος κτλ. Εκ των πραγμάτων θα υποχρεωθεί ο Μακρόν. Με τέτοια μειοψηφία βγάζει στην καλύτερη των περιπτώσεων 17% το κόμμα. Εγώ θέλω να φύγετε από το αμυγός πολιτικό, να το κάνετε πιο θεωρητικό για να σας ρωτήσω. Αν πάμε σε τέτοια συγκατοίκηση, μήπως αυτό είναι και σκηνή από ταινία προσεχώς στο πώς οι λεγόμενες mainstream και αντισυστημικές δυνάμεις μπορούν να συνυπάρξουν κάτω από τη σκέπη ενός κεντρικού συστήματος που θα επιλέγει ποιος θα είναι συστημικός και ποιος αντισυστημικός. Εκεί... Δηλαδή το παιχνίδι να είναι από την αρχή στημένο. Στημένο. Θα συμφωνήσω. Εκεί θα έφτανα. Ήθελα να πω το εξής. Εδώ στην Ελλάδα, άμα πεις κάτι για τη Λεπέν, παράδειγμα, ή για κάτι άλλο, θα πούνε πω, πω, είναι τέρας το ένα το άλλο κτλ. Σας πληροφορώ ότι η Λεπέν είναι μέσα στο σύστημα. Παίζει 100% το παιχνίδι του συστήματος. Παίζει την πιο, ας το πούμε, κάπως μετανοημένη ακροδεξιά, ας μου επιτραπεί, και έχει αφήσει το παιχνίδι της αμετανόητης ακροδεξιάς στο Ζεμούρ. Τι σημαίνει αυτό, ότι το σύστημα μέσω της Λεπέν ελέγχει ένα 30% με 32% του πληθυσμού. Θα βάλει λοιπόν τον αρμόδιο του κόμματος εκεί, σύν τον άλλο ακόδιο της παγκοσμιοποίησης, και έτσι σιγά σιγά η παγκοσμιοποίηση προχωράει, όπου ξαφνικά βλέπουμε να συνυπάρχουν οι άλλοτε εχθροί. Και το είδαμε αυτό πριν μερικές μέρες στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Σκοτώνονται για το μεταναστευτικό. Τελευταία στιγμή βρίσκονται μια ισορροπία ανάμεσα στις προτάσεις της Γερουσίας που ήταν πιο συντηρητικές και στις προτάσεις του Μακρόν που ήθελε μια επικοινωνία με την αριστερά. Οι συντηρητικές προτάσεις είναι πολύ κοντά στη θέση της Λεπέν, αλλά δεν είναι ακριβώς η θέση της Λεπέν. Και όλοι νομίζουν ότι η Λεπέν θα παίξει ένα διαφορετικό ρόλο και δεν θα το ψηφίσει. Και έρχεται τελευταία στιγμή και το ψηφίζει. Και λέει ο Μακρόν, η Λεπέν μας ακολουθεί. Προσέξτε πώς αντιστρέφονται οι όροι. Άρα λοιπόν, να μην κοροϊδευόμαστε, σε επίπεδο φιλοσοφικό, θεωρητικό. Δεν υπάρχει στην πολιτική κάποιο αντισυστημικό κόμμα. Κανένα. Όλα είναι μέσα στο σύστημα.
όλα παίζουν το ρόλο τους. Κάποιο θα ασχολείται με αυτό που λέμε λαϊκή πατριωτική δεξιά, κάποιοι με την αριστερά, κάποιοι με τους σύγχρονους κτλ. Όλα αυτά πάνε να υποταχτούν ή να αντισταθούν, όπως θα γίνει, σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα με την μία υπερσυστημική εξουσία, η οποία θα είναι το χαρακτηριστικό της νέας ψηφιακής ζωής, της νέας ψηφιακής ταυτότητάς μας. Τελευταίο μου ερώτημα. Είπατε στην αρχή της εκπομπής, κύριε Δαβέτα, ότι το απόλυτο κλειδί, ιδίως όσον αφορά τις νέες γενιές, είναι η παιδεία. Ναι. Και η συστηματική λοβοτομή σε αυτή. Και το δεύτερο μεγάλο κλειδί είναι ο άνθρωπος και μέσω της τέχνης, αλλά όχι μόνο μέσω της τέχνης, να ξαναβρει το νήμα του νοήματος. Ναι, με αυτά τα δύο. Να κλείσουμε. Ναι. Χωρίς νόημα, ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο, το λέει η κλασική παιδεία, το λένε όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί. Το ξαναείπαμε, το νόημα, όπως λέει ο Παρμενίδης, έχει να κάνει με το είναι, δηλαδή με την ύπαρξή μας. Υπάρχουμε γιατί υπάρχει ένα νόημα. Αλλιώς δεν υπάρχουμε. Αυτή είναι η μία παιδεία. Για να μπορέσουμε να ασκήσουμε αυτό το φυσικό μας δικαίωμα, το υπαρξιακό μας δικαίωμα, το οποίο μας οδηγεί ως προς το νόημα, χρειάζεται όχι μόνο ένα φυσικό ένστικτο, χρειάζεται και μια καλλιέργεια αυτού του ένστικτου. Αυτή η καλλιέργεια προέρχεται από την παιδεία. Και η παιδεία έχει να κάνει από τη μία με τις ρίζες μας, με αυτό που έκτισε μέχρι τώρα τον πολιτισμό, αλλά και με αυτό το οποίο θα έρθει. Μία σχέση ανάμεσα στον νέο πολιτισμό, που είναι το τεχνολογικός, και στον κλασικό πολιτισμό, που είναι αυτός ο ανθρωπισμός, εκεί θα ήταν η ιδανική λύση. Ένας τεχνολογικός ανθρωπισμός, ο οποίος όμως να μην ξεχνάει τον άνθρωπο, να μπορεί να συνυπάρξει ο άνθρωπος και η τεχνολογία σε μία διαρκή ισορροπία, που σημαίνει παιδεία, νόημα και σε απόλυτη ισορροπία με αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη και τεχνολογία. Τι περιμένετε για το 2024 με αυτό το περίγραμμα που δώσατε απόψε? Περιμένω... Γιατί το στίχημα είναι ανοιχτό. Ή θα πάμε στο μονόδρομο της δυστοπίας για τους πολλούς ή των εναλλακτικών τελικά και με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Περιμένω μεγαλύτερη αντίσταση από αυτό που ονομάζουμε άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Μεγαλύτερη αντίσταση στην τέχνη, στην πολιτική, στην οικονομία, στην οικολογία. Αυτό σημαίνει να συμμετέχει όμως. Βεβαίως. Γι' αυτό μιλάω για αντίσταση. Να μπορεί ο άνθρωπος, επειδή φτάνει στο βαθμό της επιβίωσης, απειλείται η επιβίωσή του. Απειλείται, όταν λέμε απειλείται ταυτότητα, έχει να κάνει την επιβίωσή του. Εκεί λοιπόν να ξεσηκωθεί μέσα του αυτή η φοβερή δύναμη την οποία έχει ο άνθρωπος. Την οποία την έχει. Όσο και να πέφτει, δεν μπορεί. Και αυτό είναι μια αισιόδοξη αλλά ρεαλιστική αντιμετώπιση. Το ανθρώπινο στοιχείο είναι παντοδύναμο μέσα μας. Να ξεσηκωθεί, να αποτρέψει τις δυνάμεις του κακού της τεχνολογίας, όσο και αν φαίνεται ωραίο αυτό που λέω, και να υιοθετήσει, να ενσωματώσει τις δυνάμεις του καλού και να μπορέσει να συνυπάρξει με την τεχνολογία σε μια νέα μετάβαση μιας νέας ανθρώπινης πραγματικότητας, η οποία θα συνδυάζει και την εξέλιξη και την πρόοδο μαζί με αυτό που ονομάζουμε ταυτότητα και ιστορία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν παρόν εδώ στην τελευταία εκπομπή αυτής της χρονιάς, του 2023, και ελπίζω να σμίξουμε μέσα στο 2024. Να είστε καλά, κύριε Δαβέτα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους τηλεθεατές. Και να ξέρετε ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι κλείσαμε αυτή την εκπομπή μαζί ως συνομιλητές, αλλά και ως, με αυτό που είπαμε στην αρχή για το Δημοσθένη. Με την δύναμη του σθένους. Αυτό χρειαζόμαστε τώρα. Τη δύναμη του σθένους, το εσωτερικό σθένος. Να ξυπνήσει το εσωτερικό σθένος για να μπορέσουμε να πάμε χέρι-χέρι με την τεχνολογία και όχι να έχουμε σφαγές ανθρωποειδών και ρομπότ. Δημοσθένης Δαβέτας, και μιας και ο καλεσμένος ήρθε απόψε από το Παρίσι, ας διαλέξουμε κάτι από ένα μεγάλο Γάλλο, μία προσωπικότητα ιστορική, τον Ναπολέοντα. Με αυτό θα κλείσουμε, με τις θερμότερες ευχές μας βεβαίως για ό,τι καλύτερο για τον καθένα προσωπικά, αλλά και συλλογικά, το 2024. Ο Ναπολέοντας είχε πει, όλα ανακτώνται σε αυτή τη ζωή. Όλα. Εκτός από το χρόνο. Καλό βράδυ.